Έτοιμη. Λοιπόν, ακούω. Κάναμε Τετάρτη. Ξέρω εγώ. Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω κάτι. Τέλος πάντων, Τετάρτη κάναμε, σήμερα είναι Παρασκευή. Ναι. Σήμερα είναι Σάββατο. Όχι, σήμερα είναι Σάββατο, ναι. Τετάρτη κάναμε. Ναι, λοιπόν. Είμαι καλά. Εντάξει, σε μένα παραμένει ακόμα το θέμα των χρημάτων. Αυτό δεν βλέπω μπροστά. Δεν βλέπω καμία λύση προς το παρόν. Δεν ξέρω. Αυτό συνεχίζει και παραμένει αυτό το θέμα. Δεν είναι απλά τώρα. Μπορώ να πω ότι έχει υπάρχει μια βελτίωση βέβαια σε αυτό. Δεν με ενοχλεί όσο παλιά. Δηλαδή, να ξέρω υποδεχτεί ρε παιδί μου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό ή όχι, ότι θα έρθουμε πολύ πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι υπολόγιζα. Γιατί φαντάσου ρε παιδί μου ότι, ότι χθες εδώ χιόνιζε. Και όταν λέμε χιόνιζε, το εννοούμε χιόνιζε. Δηλαδή χιόνιζε με κάτι νυφάδες, οι οποίες είναι. Και Ναι, που αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν θα πάω για δουλειά στο άλλο εστιατόριο, ξέρεις, που πηγαίνω το βράδυ και σερβίρω. Γιατί ο κόσμος δεν έχει καμία διάθεση να βγει έξω, όλοι κάθονται μέσα. έτσι Με αυτόν τον καιρό. Με αυτόν τον καιρό δεν πάει κανείς. Δεν έχουν δουλειά. Επομένως, αυτοί δεν μου έχουν πει εμένα σταθερά, ας πούμε, 4 φορές τη βδομάδα ή 3 φορές τη βδομάδα. Είναι ανάλογα με τον καιρό. Ναι, είναι λόγω με τον καιρό. Οπότε πολύ απλά αυτές τις μέρες που περίμενα ότι θα είχε δουλειά λόγω, ξέρεις, λόγω Πάσχα, γιατί εδώ είναι το Πάσχα. Είναι το Πάσχα. Πολύ απλά δεν έχει δουλειά γιατί ο κόσμος δεν πάει πουθενά. Έχουν φύγει όλοι εντωμεταξύ, φεύγουν σαν τρελοί έξω από το Βερολίνο γιατί έχει κρύο και χιονίζει. Το εννοούμε δηλαδή, χιονίζει πραγματικά και έχει τώρα μείον, πρέπει να έχει μείον 5-6 αυτή τη στιγμή. Έξω είναι άνοιξη τελείως. Φούλε εδώ άνοιξη. Για να ξέρεις. Εδώ είναι full Δεκέμβρης εδώ πέρα. Ωραία, μια χαρά πάτε. Δηλαδή, αφού πραγματικά λέω από μέσα μου, φαντάζομαι παιδί μου ότι οι δύο προηγούμενοι χειμώνες που έχω περάσει δεν ήταν έτσι, καμία σχέση. Τέτοια εποχή ήταν πια άνοιξη, κανονικά, full άνοιξη, έτσι. Και φέτος που εγώ είπα να μαζέψω 5 δεκάρες, έχει γίνει ο καθένας. Θέλει ψάξιμο, μάνα μου. Εντάξει, δεν είναι της ώρας. Θα δούμε. Έτσι, τι Αυτό. έχουμε που να είναι της ώρας. Αυτό είναι περισσότερο που με προβληματίζει. Τα άλλα όλα δεν έχω. Μπορώ να σου πω ότι είμαι. Οπότε υπάρχει καμιά φορά που σε απαγορέψαν να έχεις χρήματα η δική σου όταν ήσουν μικρή, με κάποιο τρόπο. Μου απαγορέψανε. Όχι. Που σου είπαμε ότι δεν μπορεί να έχει χρήματα, να έχει περιουσία με τον τρόπο που για εσένα περιουσία μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, ξέρεις. Περιουσία. Την κούκλα μου είχαν πάρει την κούκλα μου. Μπράβο, πότε έγινε αυτό. 2, 2,5. Για πες μου τώρα πριν ξεκινήσουμε, πώς νιώθεις με τα λεφτά, πόσο εύκολο το έχεις να βρούμε λεφτά. Πόσο εύκολο το έχω να βρω αυτή τη στιγμή λεφτά. Γενικώ, ναι. Γενικώς έτσι. Και αυτή τη στιγμή και γενικώ η αίσθηση που έχει τώρα με τα λεφτά. Πριν το δουλέψουμε αυτό, για να μην τα γίνει μετά. Να έχω μια μονάδα μέτρηση. Να δω τι κάνει. Με πολύ αισιοδοξία, 3. 3/10 με αισιοδοξία. Με Με κανένα. αισιοδοξία όμως το 3 στο λέω, δηλαδή κανονικά μπορώ να σου πω και 2, αλλά λέω άντε ας ξεκινήσω από 3. Δύο για κανονικά. Ναι. Εντάξει, Για να δούμε, θα δουλέψουμε την κούκλα και θα δούμε τι θα γίνει το 3 με αισιοδοξία ή το 2 για κανονικά. Ναι. Ακούω, τι έγινε με την κούκλα. Γενικά, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει από τις διηγήσεις της μητέρας μου, πριν γεννηθούν τα αδέρφια μου, είχα πάρα πολλά παιχνίδια. Μετά δεν είχα, δεν ξέρω γιατί. Αυτό το γεγονός δεν το παλοθυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι είχα μια κούκλα και ξαφνικά αυτή η κούκλα,
την ξέχασα στο... Εμείς είχαμε δύο σπίτια, ένα εξοχικό και ένα κανονικό. Την ξέχασα στο εξοχικό. Και όταν φτάσαμε στο άλλο το σπίτι, εγώ θυμήθηκα βέβαια την κούκλα. Τι καταλαβαίνεις τι έγινε. Τι έγινε. Κλάμα. Ναι, θέλω την κούκλα. Θέλω την κούκλα. Η μάνα μου έφτασε στο όριο να θέλει πραγματικά να με σκοτώσει. Αυτή τη φορά μάλλον δεν θα την γλίτωνα. Και μπήκε στη μέση μία ηλικιωμένη γειτόνισσα και της λέει άφησε το. Πρέπει να έκλαιγα τόσο πολύ και τόσες ώρες για αυτό το πράγμα. Που δεν ξέρω μετά πώς παρηγορήθηκα. Αυτό σαν γεγονός. Να παρηγορηθείς επειδή ξέχασες την κούκλα, ποιο ήταν το λόγος της στενοχωρίας? Ο λόγος της στενοχωρίας ήταν ότι η κούκλα έμεινε στο άλλο και δεν πήγαμε να την πάρουμε. Γενικά δεν είχα όμως πολλά παιχνίδια, τα χάλαγα. Και γιατί δεν πήγατε να πάρετε την κούκλα? Σιγά τώρα, μείνει η μάνα μου, έκανε μια απόσταση 2 χιλιόμετρα να γυρίσει πίσω να πάρει την κούκλα. Με δουλεύεις. Δεν υπήρχε. Όχι, εσύ πώς σκέφτεσαι, για φαντάσου σε 2,5 χρονών και θέλεις την κούκλα σου, εντάξει. Πώς νιώθεις καταρχήν? Σχέδιο απελπισία. Από πόσο? Θέλω την κούκλα μου και αυτό είναι στα 8. Το πόσο θέλεις την κούκλα σου? Ναι, το θέλω 8 με 9. 8 με 9, αλλά απελπισία που νιώθεις επειδή θέλεις την κούκλα σου? Απελπισία που δεν μου τη φέρνουν, ναι. Δεν είμαι, μου κάνεις ερώτηση, εγώ είμαι εδώ για να κάνω ερωτήσεις, αλλιώς θα κάνω δουλειά. Εδώ με ερώτηση ο Λάσμος. Γιατί έχω απελπισία που δεν μου φέρνουν την κούκλα? Δεν ξέρω. Ρωτάω να μάθω. Γιατί έχεις απελπισία? Φαντάστε με αυτό σου 2,5 χρόνων και βρίσκεις ένα και σε ρωτάει παρόλα τα γιατί είσαι απελπισμένη. Γιατί νιώθεις απελπισία? Γιατί ξέχασα την κούκλα και δεν μου τη φέρνουνε. Και γιατί, πώς κολλάει η απελπισία στο ότι δεν μου τη φέρνουνε? Κάτι λείπει από εδώ. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση οι γονείς μου τώρα να κάνουν 2 χιλιόμετρα για να μου φέρουν εμένα την κούκλα? Ξέχνα το. Τότε γιατί λες αυτό δεν υπάρχει περίπτωση? Γιατί εγώ δεν θέλω. Γιατί δεν κλαις. Ωραία, γιατί κλαις λοιπόν, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να φέρουν. Γιατί πιστεύω ότι αν τους σπάσω τα νεύρα θα μου τη φέρουνε. Και είναι και δική μου η κούκλα. Αφού είναι δική μου, πρέπει να την έχω. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς είναι δυνατόν να είμαι εγώ χωρίς την κούκλα και η κούκλα χωρίς εμένα. Εγώ θα πάντα σε ρωτάω σαν 2,5 χρόνια. Τι θα συμβεί στην κούκλα σου άμα είναι χωρίς εσένα? Μπορεί κάποιος να την πάρει. Και άμα κάποιος σου την πάρει? Πού θα βρω εγώ άλλη κούκλα? Τι θα κάνεις? Πού θα βρω εγώ άλλη κούκλα? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να έχω άλλη κούκλα. Δεν μου παίρνουν οι γονείς μου. Τέλος. Τι δεν σου παίρνουν οι γονείς σου? Δεν μου παίρνουν άλλο παιχνίδι, τέλος. Ενδιαφέρουσα σκέψη για πιτσιρίκι 2,5. Οι γονείς μου δεν μου παίρνουν άλλο παιχνίδι, δεν είναι? Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ενδιαφέρουσα. Πάντως, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι παιχνίδι άλλο δεν έχει. Είμαι πολύ ζωηρή και τα καταστρέφω. Και δεύτερον,
Τα οικονομικά μας δεν είναι και τόσο καλά για να μου παίρνουν εμένα κάθε λίγο λιγάκι ένα παιχνίδι και εγώ να το ξαποστέλνω. Μάλιστα. Ωραία πάμε, έτσι. Ναι, μια χαρά. Έβγαλες καμιά άκρη από αυτά που είπες. Έβγαλα ότι είναι. Τι. Ότι μάλλον την οικονομική μου κατάσταση την ήξερα από τότε. Που ήταν πια. Δεν έχουμε λεφτά, τέλος. Ωραία. Καλά, δεν πάμε. Ναι, μια χαρά. Εμείς αντί να λέμε λεφτά υπάρχουν, λέγαμε λεφτά δεν υπάρχουν. Πάρα πολύ ωραία. Να, δεν έχετε λεφτά. Έτσι, δύο μισά χρόνο τα ρωτάω εγώ. Αλήθεια. Ναι. Δεν θα το πω να σου σίγουρε την αλήθεια. Ναι. Τα δυο μισή. Εννοείται. Είναι, γίνεται ποτέ. Να είστε 100% σίγουρο ότι δεν έχουμε λεφτά. Από τη στιγμή που το λένε οι γονείς μου. Τι. Τι. Τι, τι. Θα ήταν δυνατό ποτέ να πούμε ψέματα οι γονείς μου. Α. Και αυτές μου τα λες με ερώτηση. Γιατί έχω φάει πολλές ερωτήσεις σήμερα και δεν μπορώ καθόλου. Α, σήμερα δεν είσαι για ερωτήσεις. Ναι, άκουσα πολλές ερωτήσεις. Δεν μου αρέσουν οι ερωτήσεις καθόλου και με πήξα τις ερωτήσεις. Δεν τις έχω βάλει έτσι να του στριμώξω να μην μου κάνουν ερωτήσεις. Δηλαδή στριμώχα τον έλα, μου πατάει όλες τις ερωτήσεις. Ξανά πάλι βάλω, ας πούμε, άντε πάλι ερώτηση. Παιδιά, θέλω να πείτε. Όχι, θα ήταν δυνατόν ποτέ να μου πούν ψέματα οι γονείς μου. Πες το χωρίς απάντηση, χωρίς ερώτηση. Οι γονείς μου δεν θα μου έλεγαν ποτέ ψέματα. Α. Δεν θα σου έλεγαν ή δεν θα σου πούνε. Στα δυόμιση σε ρωτάω. Είναι, μιλάς να μιλάς τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Στα δυόμιση δεν θα μου πούνε. Δεν θα μου πούνε. Πούνε ποτέ ψέματα. Ναι. Αυτή, αυτό μου κάνει. Τα λεφτά ναι. Πάνε. Ωραία. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Ναι. Ναι. Αγαπητό δυομισάχρονο. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Είναι εδώ ποτέ να είσαι σίγουρο την αλήθεια. Ναι. Πώς θα προφυλακτεύσεις το μέλλον και από τα δυόμιση. Ναι, αλλά εμείς μιλάμε τώρα γι' αυτό. Ναι, αυτό όμως η σκέψη είναι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Σωστά και αυτό. Λοιπόν. Όχι. Για να κάνω αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Εντάξει, έχω να σφίξουν στα γενετικά όργανα. Τι ωραία. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Εντάξει. Τι. Δεν έχω κάτι τέτοιο, αλλά είναι εντάξει. Ωραία. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Θα έκανα και εγώ δυο μισά χρόνια. Αλήθεια. Όχι. Για κάτι να αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Τι σε κάνει. Μου δίνει μια σιγουριά. Σε δίνει σιγουριά, ε. Ναι. Και άμα δεν έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι.
Αισθάνομαι μια βεβαιότητα όταν δεν την έχω. Και δεν μου λες κάτι, σε συμφέρει να παίρνεις σιγουριά από κάτι που δεν είναι αλήθεια, είναι στο δικό σου συμφέρον αυτό. Ναι, αλλά αυτό είναι από τους γονείς μου. Πέρασε τώρα να κατηγορείς άλλους, τέτοια... δεν λέμε για 2,5 χρόνια. Έτσι, είναι από τους γονείς μου, φταίνει οι γονείς μου. Εγώ σε δεν πολύ καταλαβαίνει από τέτοια. Ναι. Τι? Σε συμφέρει όλη τη ζωή να στηριχτείς ένα ψέμα επειδή σου δίνει σιγουριά. Όχι. Καλά. Οι δικοί σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια. Οι γονείς μου. Όχι. Για κάνω αυτή τη σκέψη τώρα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Την έκανα. Και σκέψω ότι είσαι και στο με το, με την κούκλα και τέτοια. Όλο το σχημικό. Την έκανα. Πώς είναι? Κάτι μου φαίνεται μούφα. Ε, κάτι σου φαίνεται μούφα, ε. Ναι. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη. Τι είναι αυτός ο ήχος? Ο? Έχει έναν ήχο παράξενο. Αν είναι το ψυγείο, καλά, αλλιώς. Α, εντάξει. Όταν δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, κάτι μου λείπει. Κάτι σου λείπει. Ναι. Κατάλαβα. Οκ. Okay. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Yeah. Σε κακός, αλλά όχι. Ε? Τίποτα. Τίποτα. Είχε είμαι και κακός. Ένα... Ε? Ναι, ναι. Τα άκουσες εσύ. Κάτι κάλους, έτσι, πολύ άτσαλα. Στο στυλ που πονάς εδώ. Και άμα δεν έχεις αυτή τη σκέψη. Με ενοχλεί όταν δεν την έχω. Ο λόγος που σκαλίζω για να καταλάβεις ότι δεν είμαι τόσο. Είμαι κακός, αλλά, δεν... αλλά να σου εξηγήσω μια λογική. Επειδή έχω πει οι γονείς σου δεν έχουμε λεφτά και επειδή, οι γονείς υπάρχει η σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα, εντάξει, πηγαίνουμε ότι είναι σαφές και σωστό ότι δεν έχουμε λεφτά. Και μετά σε σκίζει. Ναι. Το καταλαβαίνω. Δεν το λέω, αλλά εγώ είμαι καρπεκιασμένος τύπος, με ξέρεις. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχω και μία λογική. Όχι, δε. Ποιος λέει τέτοια πράγματα. Καλά, ναι. Εντάξει, ας το αφήσουμε αυτό. Εσύ και ο is no good. Ο is no good, καλά. Οι γονείς θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Δεν κάνετε αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Δηλαδή, με τσάκωνο. Στενοχωριέμαι. Γιατί? Γιατί δεν είναι αλήθεια. Μα και τι θα πάθεις άμα δεν είναι αλήθεια, δηλαδή. Τελικά οι γονείς μου είναι άνθρωποι. Και? Έχουν αδυναμίες σαν όλους τους άλλους. Και? Κάνουν λάθη. Και? Θα πέσουν από βάθρο. Και? Με πειράζει αυτό. Γιατί? Ποιος είναι ο κίνδυνος και σε πειράζει? Δεν υπάρχει κίνδυνος. Ε? Δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν υπάρχει κίνδυνος, ε? Όχι. Α, καλώς. Οι γονείς σου δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Α.
σε ένα 2,5χρονο ορισμό τη σκανταλιά, δεν του πούν ποτέ ψέματα. Εγώ δεν ήμουν σκανταλιάρικο. Στα 2,5. Απλά είχα πολλή ενέργεια. Θα το ονομάσουμε έτσι. Ωραία. Οι γονείς ενός 2,5χρονου που έχει πολλή ενέργεια δεν θα του πούν ποτέ ψέματα. Όχι βέβαια. Όχι, εννοείται. Ποτέ τον ποντών. Εννοείται. Σε έχει φτάσει μέχρι εδώ, δεν θα του πούνε ψέματα ποτέ. Θα υπεκφεύγουνε. Δεν θα μου λένε όλη την αλήθεια, μάλλον. Όταν λένε δεν, θέλουν, δεν έχουμε λεφτά, υπεφεύγουνε, δεν σου λένε όλη την αλήθεια ή σου λένε ξερά ψέματα. Μου λένε αλήθεια. Ότι δεν έχετε λεφτά. Ναι. Και εσύ σημαίνει δεν έχω λεφτά. Για πες, για κάντο. Αυτά δεν έχω μία εγώ. Δεν έχω να την βγάλω ούτε για σήμερα. Αυτό είναι δεν έχω λεφτά. Όλα τα άλλα δεν ανήκουν στο δεν έχουμε λεφτά. Αυτό είναι δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχω μία. Όχι, εντάξει. Αυτό είναι το δεν έχουμε λεφτά. Όχι. Εντάξει, είπε φεύγουν ή λένε απλά ψέματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη περιουσία, αλλά δεν έχει πολλά χρήματα. Αλλά πέρα από την περιουσία και τα χρήματα, τα πολλά και τα λίγα, το δεν έχουμε λεφτά είναι ότι δεν έχω λεφτά. Μπορεί να έχω 100 ευρώ. Πού είναι ό,τι και να γίνει, δεν θα βρω 100 ευρώ. Δεν μου λένε όλη την αλήθεια. Όχι, όταν λένε δεν έχουμε, δεν έχουμε λεφτά, λένε ψέματα. Τέρμα. Δεν υπάρχει όλη η αλήθεια, είναι ξερή η δήλωση. Δεν έχουμε λεφτά. Το πιστεύανε όμως. Ωραία, τι μοιάζει εμένα, λένε αλήθεια. Λένε αλήθεια. Δεν πάνε να πιστεύουν ότι θέλουν. Δεν λένε αλήθεια. Στέλνει ένα νούμερο 2,5χρονο ότι του κατέβει και βρίσκει μια δικαιολογία. Δεν έχουμε λεφτά, ηρεμεί και του τη λες ναι, για αυτό τον ηρεμεί. Εντάξει. Σιγά, μην το πιστεύανε. Σιγά, μην το πιστεύανε. Δεν έχουμε λεφτά σημαίνει καθόλου, Όχι, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι είναι ψέμα σκέτο. Με βαριά καρδιά. Καλά. Οι γονείς σου δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Αυτό το λέμε με βαριά καρδιά ή με κανονική καρδιά. Ότι δεν είναι, ότι δεν είναι αλήθεια. Εντάξει. Άμα σου πω ότι δεν θα πω ποτέ ψέματα σε ένα, στο 2,5χρονο παιδί που θα κάνω, ξέρω εγώ, θα με πιστέψεις. Σκανδαλιάρικο, ξεσκανδαλιάρικο. Βέβαια θα σε πιστέψει. Εσύ θα με πιστέψεις άμα σου πω ότι δεν θα πω ποτέ ψέματα στο παιδί μου όταν είναι 2,5. Εννοείται ότι όχι. Εννοείται ότι όχι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω λίγο. Κατάλαβες τι γίνεται. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Για κάνει αυτή τη σκέψη, οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Για κάνει. Τι να έκανα. Πώς σε κάνει. Με μπερδεύει. Δηλαδή. Απ' τη μία με κάνει να αισθάνομαι ασφαλής, από την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι με... μου δίνει μια ψεύτικη ασφάλεια. Σε συμφέρει να στηρίξεις τη ζωή σου από τα δυο μου σε μια ψεύτικη ασφάλεια. Όχι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μπορεί να νιώθεις ασφαλής, αλλά είναι ψεύτικη ασφάλεια. Ποιο αληθινές ασφάλειες. Μία είναι ότι ό,τι και να γίνει θα τα καταφέρω. Αυτή είναι μια σκέψη που μπορεί να δώσει περισσότερη ασφάλεια από το «οι γονείς μου λένε ψέματα». Δηλαδή είναι ένα εσωτερικό θα τα καταφέρω. Ή ό,τι και να γίνει ο Θεός θα με βοηθήσει. Να σου πω εγώ ένα κάτι, ας πούμε. Λέω τώρα μια ιστορία. Είναι κάπως διάφορο. Πιο θεολογικά δηλαδή, αν το πάρεις, μια θεολογική αλήθεια. Εντάξει.
μπορεί να σε βοηθήσει. Το ότι οι γονείς μου δεν θα πούνε ψέματα, επειδή στηρίζονται σε κάτι που είναι αρλούμπα, δεν θα σε πάει μακριά. Ναι. Και είναι ένα στήριγμα το οποίο πρέπει να το αναθεωρήσεις, γιατί είναι, το σκέφτεται κάποιο ένα παιδί 2,5 χρόνο. Ναι. Δεν μπορεί να στηριχθεί σε αυτό επάνω. Ναι. Γιατί μετά μπορεί να πούνε απίστευτες βλακίες, όπως δεν έχουμε λεφτά, και να γίνει της τρελής στη ζωή σου. Πηγαίνοντας, είπαν αυτό, δεν λένε ποτέ δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Κατάλαβα. Ναι. Και γίνεται της τρελής και μετά λες, γιατί δεν έχω λεφτά. Βλέπεις πώς πάει το κορδόνι. Κατάλαβα, ναι. Εσύ είπες ότι άμα είμαι άρρωστος είμαι καλύτερος. Ναι. Έχεις μεγάλα σου τότε. Οι γονείς δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. 2,5 χρόνο το λέει, έτσι. Ναι. Ναι, το 2,5 χρόνο. Για κάνετε αυτή τη σκέψη, οι γονείς δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Με πειράζει. Τι σε πειράζει? Που ξέρω την αλήθεια. Γιατί, ότι είναι ψέματα. Γιατί σε πειράζει που ξέρεις ότι είναι ψέματα? Μου καταστρέφει το μύθο. Και άμα σου καταστρέφει το ίδιο, το μύθο τι θα πάθεις? Έλατε. Ρωτάω, το μαθαίνω. Θέλω μία βεβαιότητα. Ναι. Προτιμάς να την καλύψεις την αβεβαιότητα με ένα ψέμα? Όχι. Ναι. Όχι. Και αν την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι? Οι γονείς μου δεν θα ακούν ποτέ ψέματα. Συνειδητοποιώ ότι είναι άνθρωποι. Πώς είναι καλύτερα έτσι επιτέλους? Ναι. Γιατί δεν ξέρω τι βλακίες σου έχουν πει οι γονείς, εκτός από ότι δεν έχουμε λεφτά και τα έχεις χάψει αμάσιτα και έχεις φτάσει εδώ πέρα που είσαι. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να είναι. Το καταλαβαίνεις? Ναι. Και αλλιώς σε 2,5 χρόνο με τη σκέψη ότι οι γονείς δεν ακούν ποτέ ψέματα, είναι λίγο ζώρικα τα πράγματα μετά. Γιατί μετά πρέπει να ανασκευάσεις πράγματα και σαν 2,5 χρόνο. Να αρχίσουμε από το γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Είναι καλό ξεκίνημα. Ναι. Γιατί ξέρεις, κάνει και πράγματα, επειδή το λένε οι γονείς και όχι επειδή έστω τα βάλες κάτω και τα είδες έτσι. Ναι. Δηλαδή σε βάζει να ζήσεις μια ζωή βάσει του ότι οι γονείς σου δεν λένε ποτέ ψέματα. Και η ζωή είναι πολύ παράξενη που θα ζήσεις βάσει αυτού. Πολύ βαθύ πράγμα οι γονείς μου δεν λένε ποτέ ψέματα σε ένα 2,5 χρόνο. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ναι. Κατάλαβες πώς πάει? Mm-hmm. Για να δούμε. Α, μας ακούσουν 2,5 χρόνια, λέμε αυτά. Να μπορείς στο YouTube και να βλέπουν αυτό και να λένε μπα τι λέει αυτός εδώ. Ένα 2,5 χρόνια. Λες. Πλάκα θα είναι. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια? Όχι. Α, για κάτι να αυτή τη σκέψη τώρα, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Νιώθω ένα μούδιασμα στα πόδια. Μάλιστα. Γιατί, τι συνέστημα αυτό? Ξέρεις, τα πόδια έτσι στους μυρούς εξωτερικά και έτσι προς τα πάνω σκοφούς. Σαν να... πώς είναι τα πόδια σου πολύ κουρασμένα και δεν μπορείς να συνεχίσεις να περπατάς. Αυτό. Μία αίσθηση... Μία αίσθηση... αδυναμίας. Εγώ την έχεις αυτή την αδυναμία. Ναι. Μπορείς να την καλωσορίσεις ακόμα? Ναι. Μπορείς να την αφήσεις? Ναι. Θέλεις να την αφήσεις? Θέλω. Πότε?
Τώρα. Τώρα που σου. Καλύτερα. Δηλαδή. Σχεδόν έχει φύγει. Μπορεί να αφήσει και την υπόλοιπη. Ναι. Θες να την αφήσεις. Θέλω. Πότε. Τώρα. Θα κάνω και το ίδιο μαγικό γιατί έχουμε καιρό. Ναι, άντε. Τόσο καιρό. Για πες τώρα. Ναι, βέβαια. Πώς είναι τώρα. Α, αυτό ήταν ο επίλογος του μαγικού. Έφυγε από τα πόδια και πήγε στο μάχη. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό είναι... Τι είναι αυτό. Μια πρόταση παρέτησης. Παρέτησης. Ναι. Από τι. Από το να σταματήσω, να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Μπορεί να δεχτείς ότι είσαι αυτή την ανάγκη, να σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Έχετε την ανάγκη να σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Ναι. Μπορεί να την αφήσεις αυτή την ανάγκη, να σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Ναι, είναι από αυτό που σαν να κολυμπάς κόντρα στο ρεύμα. Ναι. Μπορεί να την αφήσεις αυτή την ανάγκη, να σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Ναι. Θες να την αφήσεις. Ναι. Πότε θα σε αφήσεις την ανάγκη να σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Τώρα. Πώς είναι τώρα. Κάτι ακόμα υπάρχει. Μα αφήσεις και την υπόλοιπη ανάγκη να σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Ναι. Θες να την αφήσεις. Ναι. Πότε. Τώρα. Τώρα πώς είναι. Εντάξει. Για 2,5 χρόνο μιλάω τώρα πάντα, έτσι. Για μένα αγώνα σημαίνει κλάμα, φωνές. Ωραία. Μπορεί να ρωτήσω ότι έχει μια υπόλοιπη ανάγκη να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι. Ναι. Ναι. Πώς έλειωσα να πάρω στο σοβαρά. Ναι. Μπορεί να δεχτείς ότι έχεις αυτή την υπόλοιπη ανάγκη να αγωνίζεσαι. Ναι. Μα την αφήσεις. Ναι. Θες να την αφήσεις. Ναι. Πότε. Τώρα. Πώς είναι τώρα. Κενό. Καλά, πάμε να δούμε. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Πάρω στα σοβαρά. Να με πάρω στα σοβαρά. Γονείς μου. Οι γονείς μου. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου. Να πάλι λίγο το κεφάλι σου να λίγο περισσότερο. Όχι, ήδη. Τι δεν φαίνομαι. Λίγο το πέντε κεφάλι, να είμαστε τεχνικά έτσι. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Στα 2,5 ήμουν να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Στα 2,5 ήμουν να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Από τότε που ήμουν 2,5. Από τότε που ήμουν 2,5. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Με αυτή την ανάγκη. Και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Από τότε που ήμουν 2,5. Από τότε που ήμουν 2,5. Τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Διαλέγω ότι με αφήσω αυτή την ανάγκη. Και διαλέγω να την αφήσω αυτή την ανάγκη. Πάρω στα σοβαρά οι γονείς μου. Να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Να δω πως είναι καλύτερα έτσι. Να δούμε πως είναι καλύτερα έτσι. Να την αφήσω να δω πως είναι καλύτερα. Γιατί την κουβαλάω πολλά χρόνια. Να την αφήσω να δούμε πως είναι καλύτερα γιατί την κουβαλάω πολλά χρόνια. Και πλέον πώς θα πάρω στα σοβαρά μου, έχω την ανάγκη να πάρουν σοβαρά οι γονείς μου. Επομένως, πώς θα με πάρουν στα σοβαρά, άμα έχω την ανάγκη να με πάρουν σοβαρά. Και πώς θα καταλάβω εγώ ότι με παίρνουν σοβαρά οι γονείς μου. Και πώς θα καταλάβω εγώ ότι με παίρνουν σοβαρά οι γονείς μου. Αν έχω την ανάγκη να με πάρουν σοβαρά στα σοβαρά οι γονείς μου. Αν έχω την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Οπότε να αφήσω αυτή την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά. Οπότε αφήνω αυτή την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά. Μετά από 35 χρόνια something. Μετά από 34 χρόνια και... Κάτι ψηλά. Και κάτι ψηλά. Να δω πώς είναι.
Για ένα λεπτάκι. Να δω πώς είναι. Για ένα λεπτάκι. Για ένα λεπτάκι. Και κρατάω για μένα το δικαίωμα να την ξαναφέρω πίσω. Και κρατάω για μένα το δικαίωμα να την ξαναφέρω πίσω. Ένα λεπτό αφού την έχω αφήσει. Τελείως. Ένα λεπτό αφού την έχω αφήσει. Τα δικιά μου είναι ανάγκη να πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Δικιά μου είναι η ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Ό,τι θέλω τι κάνω. Και έχω την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Και έχω την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Να είμαστε αυτοί. Η ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Η ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Έχω αυτή την ανάγκη, πλάγια από το μάτι, να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Έχω αυτή την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Το μάτι. Η ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Η ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Έχω την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Έχω την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Έχω αυτή την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Έχω αυτή την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Και αυτή η ανάγκη θα με κάνει να κάνω οτιδήποτε. Και αυτή η ανάγκη θα με κάνει να κάνω οτιδήποτε. Να κλαίω και να φωνάζω. Να κλαίω και να φωνάζω. Και να τσιρίζω. Και να τσιρίζω. Ας και με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Μπας και με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Η φωνή μου, η φωνάρα μου θα κάνει τους γονείς μου να με πάρουν στα σοβαρά. Η φωνάρα μου θα κάνει τους γονείς μου να με πάρουν στα σοβαρά. Εγώ έχω αυτή την ανάγκη, να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Εγώ έχω αυτή την ανάγκη, να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Και καρίζω και κλαίω και σκούζω. Και καρίζω και κλαίω και σκούζω. Γιατί έχω την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Γιατί έχω την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά οι γονείς μου. Οπότε το μήνυμα είναι ότι αν θέλεις να σε πάρουν στα σοβαρά οι γονείς σου, κλαις και σκούζεις. Οπότε το μήνυμα είναι ότι αν θέλεις να σε πάρουν στα σοβαρά οι γονείς σου, κλαις και σκούζεις. Τώρα ποιος θα πάρει σοβαρά ένα νήπιο 2,5 χρόνο που κλαίει και σκούζει επειδή. Τώρα ποιος θα πάρει σοβαρά ένα μετσίρικι 2,5 χρόνο που κλαίει και σκούζει. Δεν ξέρω, πρέπει να μην έχει κάνει πιτσίρικι 2,5 χρόνο για να το πάρει στα σοβαρά. Πρέπει κανείς να μην έχει ένα πιτσίρικι 2,5 χρόνο. Να μην έχει κάνει πιτσιρίκι 2,5 χρονών. Να μην έχει κάνει πιτσιρίκι 2,5 χρονών. Να γεννηθεί κατευθείαν μεγάλος. Αυτό μπορεί. Να έχει γεννηθεί κατευθείαν μεγάλος. Αυτό μπορεί. Στοιχειοδός όμως σχέση με. Επειδή όμως όσους ξέρω δεν γεννηθήκανε κατευθείαν 25. Όμως όσους ξέρω δεν γεννηθήκανε. Αλλά περάσαν και τα 2,5. Αλλά περάσαν τα 2,5. Πιθανόν να καταλαβαίνουν περισσότερα από ό,τι με συμφέρει εμένα να καταλάβουν. Πιθανό να καταλαβαίνω περισσότερα από ό,τι με συμφέρει εμένα να καταλάβω. Και εγώ έχω την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά. Και εγώ έχω την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά. Και σκούρω για να με πάρουν στα σοβαρά. Και σκούζω για να με πάρουν στα σοβαρά και. Λέω και με πάρουν στα σοβαρά. Και κλαίω και φωνάζω για να με πάρουν στα σοβαρά. Να ακούνε ότι κλαίει, γιατί αυτή είναι η λογική που θα ακούσουν ότι κλαίει και σκούζει αυτή. Η λογική θα ακούσουν ότι κλαίει και σκούζει για αυτή. Αυτό είναι ένα σοβαρό παιδί, θα το πάρουν στα σοβαρά. Και θα πούνε ότι είναι ένα σοβαρό παιδί και θα το πάρω στα σοβαρά. Εγώ έτσι έχω αυτή την ανάγκη. Να με πάρω και εγώ έτσι έχω αυτή την ανάγκη να με πάρω στα σοβαρά. Με αυτό το αποτέλεσμα. Κλαίω με τις ώρες. Με αυτό το αποτέλεσμα. Κλαίω με τις ώρες και φωνάζω και δέρνομαι. Επειδή έχω την ανάγκη να με πάρω στα σοβαρά. Επειδή έχω την ανάγκη να με πάρω στα σοβαρά. Και κλαίω και χτυπιέμαι λοιπόν. Αφού έχω την ανάγκη να με πάρω στα σοβαρά. Και κλαίω και χτυπιέμαι αφού έχω την ανάγκη να με πάρω στα σοβαρά. Ενδιαφέρουσα άποψη να με πάρω στα σοβαρά με το να κλαίω και να σκούζω. Ενδιαφέρουσα άποψη να με πάρουν στα σοβαρά να κλαίω και να σκούζω. Ενδιαφέρουσα άποψη να με πάρουν στα σοβαρά επειδή κλαίω, σκούζω, τσιρίζω και ουρλιάζω. Ενδιαφέρουσα άποψη να με πάρουν στα σοβαρά επειδή κλαίω, σκούζω, τσιρίζω και ουρλιάζω. Τι έξυπνα άλλα είναι αυτή πάλι που κατέβασα. Τι έξυπνα άλλα είναι αυτή πάλι που κατέβασα. Εντάξει ρε παιδιά, πώς αλλιώς θα με πάρεις στα σοβαρά δηλαδή. Εντάξει ρε παιδιά, πώς αλλιώς θα με πάρεις στα σοβαρά. Άμα δεν φωνάξω και ουρλιάξω επί 4-5 ώρες συνέχεια. Άμα δεν φωνάξω και δεν ουρλιάξω επί 4-5 ώρες συνέχεια. Να με πάρεις στα σοβαρά. Να με πάρεις στα σοβαρά. Πώς θα πούνε αυτό είναι ένα σοβαρό παιδί να το πάρουμε στα σοβαρά. Πώς θα πούνε αυτό είναι ένα σοβαρό παιδί να το πάρουμε στα σοβαρά. Δεν είναι ένδειξη σοβαρότητας να ουρλιάζω για 5 ώρες. Δεν ένδειξη σοβαρότητας να ουρλιάζω για 5 ώρες. Άμα έχω έναν γκόμενο και ουρλιάζει για 5 ώρες, δεν θα πω τι σοβαρό παιδί είναι αυτό. Άμα έχω έναν γκόμενο και ουρλιάζει για 5 ώρες, δεν θα πω τι σοβαρό παιδί είναι αυτό. Και κλαίει και χτυπιέται. Και κλαίει και χτυπιέται. Επειδή ξέχασε την κούκλα του. Επειδή ξέχασε την. Γαμώ τους γκόμενους. Γαμώ τις επιλογές για γκόμενους έχω κάνει. Γαμώ τους γκόμενους. Τι? Γαμώ τις επιλογές για γκόμενους έχω κάνει. Γαμώ τις επιλογές για γκόμενους έχω κάνει. Και εγώ αυτή την ανάγκη. Και εγώ έχω αυτή την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά. Μπράβο, τι μας κάνει. Έχω αυτή την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά.
Έχω αυτή την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου. Στο σημείο του κάρατη, η ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Η ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Στο κεφάλι έχω την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Οπα. Έχω την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Δεν θα τραγουδήσουμε. Ναι, καλά. Έχω την ανάγκη να πάρουν, με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Την ανάγκη να με πάρουν οι γονείς μου στα σοβαρά. Συγχωρώ τους γονείς μου στο δίκτυο. Συγχωρώ τους γονείς μου. Ποιο δίκτυο, το πιο δάχτυλο. Στο δίκτυο, το μεγάλο δάχτυλο. Στο δίκτυο συγχωρώ τους γονείς μου. Ναι, συγχωρώ τους γονείς μου. Συγχωρώ τους Ναι, συγχωρώ τους γονείς μου. Συγχωρώ τους γονείς μου. Άμα το βάζω άλλη φορά, αλλού είναι λάθος. Αυτό είναι για τις ενοχές. Να ξέρεις. Συγχωρώ τους γονείς μου για ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Συγχωρώ τους γονείς μου για ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Όχι, ή ανάποδα. Καλά, τέλος πάντων. Ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσαν. Ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσαν. Τόσο καιρό το βάζουμε στο μικρό, γι' αυτό λέω. Ναι. Για το... Συγχωρώ τους γονείς μου. Αυτό είναι για το θυμό, ναι. Συγχωρώ τους γονείς μου. Για ό,τι... Αυτό είναι για το θυμό. Συγχωρώ τους γονείς μου. Μέχρι τώρα. Για να κάθομαι εγώ. Για να κάθομαι εγώ. Να έχω την ανάγκη να το πετάξω σοβαρά. Να με πάρουν στα σοβαρά. Πολλά χρόνια μετά από τα 2,5. Τόσα πολλά χρόνια μετά από τα 2,5. Τρία και μισό. Ναι, ξέρω ότι κάνα το καλύτερο που μπορούσαν. Ξέρω ότι κάνα το καλύτερο που μπορούσαν. Για το μυαλό που είχαν, που δεν ήταν και πολύ. Για το μυαλό που είχαν, που δεν ήταν και πολύ. Για τον εαυτό μου το συγχωρώ. Συγχωρώ και τον εαυτό μου για ό,τι έκανα μέχρι τώρα, για να έχω εγώ και να συντηρώ αυτή την ανάγκη να με πάρουν στα σοβαρά. Ναι, από τότε που είδα. Από τότε που ήμουν 2,5. Το ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Για το ελάχιστο μυαλό που είχα. Για το ελάχιστο μυαλό που είχα. Επί τσιρικιού που περιμένει να το πάρουν σοβαρά επειδή κλαίει. Περιμένει να το πάρουν σοβαρά επειδή κλαίει και οδύρεται. Κάνω το καλύτερο που μπορώ. Έκανα το καλύτερο που μπορώ. Και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Σε αυτό το σημείο που είναι το σημείο γκάμουτ, κλείνουμε τα μάτια τα. Είναι στο μικρό και ανάμεσα στο μικρό μικρό δαχτυλάκι. Είναι αυτό το σημείο, το βλέπεις, αυτό. Είναι το πρώτο, αυτά μεταξύ αυτών των δύο εδώ. Μεταξύ των πρώτων. Μεταξύ αυτών των δύο, όχι το μικρό, το επόμενο από το μικρό. Εδώ πέρα στη μέση και λίγο πιο χαμηλά. Βλέπεις το μικρό. Έτσι. Ναι. Και στη μέση και λίγο πιο χαμηλά είναι αυτό το σημείο. Κοίταξε το και έτσι. Κοίταξε το και έτσι. Ναι. Ωραία, εντάξει. Και όπου και να πετύχει, δεν μας πειράζει και τόσο πολύ. Αυτό είναι ο τριπλός θερμαστής, παρακαλώ. Το μάθα. Μετά από καιρό. Ανοίγουμε. Κάτω δεξιά τα μάτια, κάτω αριστερά τα μάτια. Κύκλο τα μάτια. Ανάποδο κύκλο τα μάτια. Τα βγάλουμε μαζί. Τρία παιδιά, τρία παιδιά βονιωτικά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Μας κλέψα δυνανούλα. Αυτό. Μάλιστα. Ο τριπλός θερμαστής. Αυτό λέγεται στο βελονισμό. Έτσι νομίζω. Τώρα, όλο και κάτι πώς τα μπερδεύω, αλλά έτσι το άκουσα με ένα μάτι ασάρικο όνομα. Λέω, κάτσε καλά. Ωραία. Ναι. Για πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα. Έχει καμιά ανάγκη να σε πάρουν οι δικοί σου στα σοβαρά. Γιατί. Τι είναι το γιατί. Τι είναι το γιατί. Ανάγκη δεν έχω, αλλά έχω ένα παράπονο. Τι παράπονο. Ήθελα να είμαι το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Oh. Τότε θα ήταν όλα δικά μου. Τι ήθελες να έχεις. Αν ήμουν το μοναδικό παιδί της οικογένειας, τότε θα ήταν όλα δικά μου. Mm. Βέβαια θα ήμουν ένα τρομερά κακομαθημένο πλάσμα. Δεν ξέρω. Όπως τα μονοχοπέδια. Δεν έχει όλα, αλλά πολλά. Νομίζω ότι θα ήμουν κάτι παραπάνω από τα περισσότερα μονοχοπέδια. Θα ήμουν... Τι. Θα δεν σώσανε από πολλά πράγματα. Για να δούμε. Για να δούμε. Οι γονείς σου δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Για κάτι να έχω τη σκέψη. Τι έκανα. Πώς είναι.
Ξέρω ότι είναι μπούρδα, αλλά εξακολουθεί να με ταράζει. Γιατί σε ταράζει μια μπούρδα? Δεν είναι αλήθεια. Το ξέρω ότι, είναι, ότι δεν είναι αλήθεια και αυτό με πειράζει που δεν είναι αλήθεια. Τι σε πειράζει που δεν είναι αλήθεια? Ο δρόμος προς την ελευθερία είναι. Σου ανοίγει το δρόμο στην ελευθερία από ποιος ξέρει πόσα πράγματα σου έχουν πει οι γονείς σου και τα έχεις κάψει αμάσιτα. Γι' αυτό λέγεται δρόμος για την ελευθερία, ακόμα έτσι. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρεις, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία να αμφισβητήσεις τους γονείς σου, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί? Είναι οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι. Αυτά γίνονται στην εφηβεία συνήθως. Γι' αυτό είναι χρήση της εφηβείας να αμφισβητήσεις τους γονείς σου. Αυτή είναι η χρησιμότητα της εφηβείας. Συμβαίνει κάτι? Ναι. Τότε μάλλον εγώ δεν έχω περάσει εφηβεία ή μάλλον δεν έχω περάσει καλή εφηβεία. Θα το δούμε, έτσι. Ναι. Για να δούμε λίγο. Ας κολλήσουμε λίγο σε αυτό για λίγο. Οι γονείς σου δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα, αλήθεια? Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη. Την έκανα. Πώς είναι? Έχει κάτι το αποκλειστικό. Δηλαδή? Έχει κάτι, ρε παιδί μου, το, πώς να σου πω, το βαρύ, το υπάρχει αυτό το ποτέ μέσα. Αποκλείει πολλά πράγματα. Το καταλαβαίνω, αλλά εξακολουθεί να με γοητεύει ως σκέψη. Και άμα την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι? Ωραίος ο δρόμος προς την ελευθερία, αλλά ποιος τον κάνει? Προτιμάς να μην τον κάνεις τον δρόμο για την ελευθερία, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Όχι. Τι προτιμάς? Ναι, προτιμώ να τον κάνω. Αν το κάνεις εσύ, δεν σε ενδιαφέρει να το κάνεις και αν το κάνει και κάποιος άλλος. Ελευθερία είναι προσωπικό πράγμα. Εδώ, ναι, ο καθένας είναι δικό του δικαίωμα θα κάνει. Δεν μπορώ να δούμε τώρα. Ωραία, για να δούμε τώρα. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια? Όχι. Και για κάνε την αυτή τη σκέψη. Οι γονείς μου δεν θα πούνε ποτέ ψέματα. Ναι, σιγά. Τι είναι το σιγά? Θλίψη. Θλίψη. Γιατί? Έχω και ένα σφίξιμο στα γενετικά. Γιατί? Η απομυθοποίηση του μπαμπά και της μαμάς. Τι θα πάτσα να αποθεποίησεις το μπαμπά και της μαμάς? Εντάξει, όσο να τους αποχαιρετάς κάτι τώρα, κάτσε δηλαδή. Δεν πρέπει κάποτε να τους αποχαιρετήσεις. Προτιμάς να τους αποχαιρετήσεις στα 30 σου? Σε ποια? Στα 30 σου, στα 60 σου, συγγνώμη. Α, για τα 30 εγώ δεν τα έχω περάσει. Αλλά, το πατέρα μου το χαιρέτησα στα 30. Δεν μου λες, για σκέφτον αυτό στα 2,5. Έτσι, προτιμάς να αποχαιρετήσεις τους γονείς στα 30, αγαπητό 2,5χρονο. Στα 30, πρόσεξε. Προτιμάς να αποχαιρετήσεις τη βλακή αυτή στα 30. Τι? Όχι. Πότε προτιμάς να την περάσεις? Τώρα. Δεν πιστεύω να περιμένεις να γίνεις ένα νούμερο 35 χρονών και να πας να περιμένεις ένα κόστα για να το αποχαιρετήσεις. Τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι? Τι? Όχι βέβαια, εγώ είμαι έξυπνο παιδάκι, θα το κάνω τώρα. Α, καλά, να δούμε. Βλέπεις καλό να κρατήσεις αυτή τη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα με πούνε ποτέ ψέματα και να είναι υπέρ σου? Όχι. Αγαπητό μου έξυπνο παιδάκι. Όχι. Είναι δεδομένο ποτέ να είσαι έξυπνο παιδάκι και να χάβεις αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια, κορόιδο με περνάς. Α, μόνο ένα κορόιδο παιδάκι θα χάψει αυτό. Εννοείται, και εγώ είμαι σπίρτο. Αμάσιτο κιόλας. Αναμένω. Ε,
Και αμάστο κιόλα. Ούτε καν να το πει τι λέει εδώ αυτή. Ωραία. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Μια κάνεις αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα πούνε ποτέ ψέματα. Συνεχίζει και υπάρχει αυτό το σφίξιμο στα γενετικά και είναι λίγο σαν... έχει λίγο μια απελπισία και ένα φόβο. Η οποία είναι απελπισία και φόβο. Απελπισία είναι αυτό το ερώτημα που τίθεται σε τέτοιες καταστάσεις. Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Οι βάρβαροι δεν υπάρχουν πια. Και υπάρχει ο φόβος μετά τι. Προτιμάς να καθίσεις το αυτό τη σκέψη. Ο φόβος του αγνώστου. Ναι, αλλά προτιμάς το φόβο του αγνώστου ή το να είσαι βλάκας. Αφού ξεκινήσαμε, πάμε τώρα. Ρωτάω, μπορεί να διαλέξεις να αποφύγεις το φόβο του αγνώστου από το φόβο ότι θα με λένε βλάκα. Και κυρίως θα το λέω τον εαυτό μου βλάκα. Όχι. Οι γονείς σου δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Για κάτι να αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα πούν ποτέ ψέματα. Πώς είναι. Τι άνια ζωή. Χαζήσατε κι αυτή. Τι. Δεν άκουσα. Ναι, εντάξει. Τι είναι αυτό. Δε, είπα ότι ήταν χαζή και αυτή. Ήταν χαζή. Αλλά μάλλον και εγώ ήμουν χαζή. Δηλαδή. Ξέρω ότι η σκέψη είναι χαζή. Αλλά έχω ακόμα λίγη λύπη, λίγο ένα κενό, μια επιθυμία να συνεχίσω αυτή τη σκέψη, να την έχω. Και άμα την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Υπάρχει ένα άδειο τοπίο. Καλώς. Για να δούμε λίγο το άδειο τοπίο, παρόλο την περηφάνεια που έγινα μέχρι τώρα. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα. Επειδή οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Επειδή οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι. Χαμόγελο μέχρι τα αυτιά βλέπω. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα. Οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Επειδή οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Σημαίνει ότι με παίρνουν και στα σοβαρά μάλλον. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Και τον αγαπάω. Με αυτή την περηφάνεια. Με αυτή την περηφάνεια. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα, επειδή οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Παρόλη την περηφάνεια που ένιωθα μέχρι τώρα, επειδή οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό όπως είναι. Και λέω να την αφήσω αυτή την περηφάνεια. Και λέω να την αφήσω αυτή την περηφάνεια. Εδώ χωρίς την περηφάνεια πώς είναι καλύτερα. Να δω χωρίς την περηφάνεια μήπως είναι καλύτερα. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Και κρατάω το δικαίωμα να τη φέρω πίσω αυτή την περηφάνεια. Και κρατάω το δικαίωμα να τη φέρω πίσω αυτή την περηφάνεια. Αλλά εγώ νιώθω περηφάνεια. Αλλά εγώ νιώθω περηφάνεια που οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Θα τραγουδήσουμε έτσι. Ναι, τίποτα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Κάτω από το μάτι, περηφάνεια που οι γονείς μου δεν λένε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν λένε ποτέ ψέματα. Ότι μην νιώθω περηφάνεια επειδή οι γονείς μου δεν μου λένε εμένα ποτέ ψέματα. Νιώθω περηφάνεια επειδή οι γονείς μου δεν μου λένε εμένα ποτέ ψέματα. Έχω αυτή την περηφάνεια μέσα μου. Έχω αυτή την περηφάνεια μέσα μου. Δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Ότι οι γονείς μου δεν μου λένε ποτέ ψέματα. Ούτε θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ούτε θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Νιώθω περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Νιώθω περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε
Θα νιώθω περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Είμαι ένα δυομισάχρονο πολύ περήφανο που οι γονείς του δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Είμαι ένα δυομισάχρονο πολύ περήφανο που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Εσωτερικά στο φρύδι, περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Και από το μάτι, περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Από το μάτι, νιώθω περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Νιώθω περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Από τη μύτη, περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Στο περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Μασκάλι, περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Χαράτε, περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Άλλη περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Τρίδη, περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Άλλη περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Από το μάτι, περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Από τη μύτη, περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια που οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Από το στόμα, περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Άλλη άχθη μασχάλη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Και του καράτε περηφάνεια στου γονείς μου, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Περηφάνεια οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Συγχωρώ του. Τι είναι αυτά, παιδιά. Τι είναι αυτό, αυτό είναι θυμό. Συγχωρώ του γονεί μου. Συγχωρώ του γονεί μου. Ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Για ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Για να συντηρώ την περηφάνεια. Για να συντηρώ εγώ αυτή την περηφάνεια. Ποτέ ψέματα. Ότι δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ξέρω ότι κάνα το καλύτερο που μπορούσαν οι άνθρωποι. Ξέρω ότι κάνα το καλύτερο που μπορούσαν. Με το μυαλό που είχαν που δεν ήταν και πολύ. Με το μυαλό που είχαν που δεν ήταν και πολύ. Με αυτό μου το συγχωρώ. Και τον εαυτό μου που τον συγχωρώ. Έκανα μέχρι τώρα. Για ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Για περηφάνεια, επειδή οι γονείς μου δεν θα... Για να νιώθω περηφάνεια, επειδή οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Το δυομισάχρονο είμαι, τι περίμενα να κάνω. Δυομισάχρονο είμαι, τι περίμενα να κάνω. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το μυαλό δυομισάχρονο που είχα. Το ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα για το μισάχρονο που είχα. Έκανα το καλύτερο που μπορώ. Κάνω το καλύτερο που μπορώ. Κάτω αριστερά τα μάτια, κάτω δεξιά τα μάτια, κύκλο τα μάτια, ανάποδο κύκλο τα μάτια, τραγουδάζει. Σαράντα παλικάρια από τη λίπα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Από τη λίπα αγάπια σου και... Για κλείσει τα μάτια σου, να δω πώς θα βλέπεις τα πράγματα τώρα. Πρέπει να μου έχουν πει πολλές βλακίες μέχρι τώρα. Α, καταλαβαίνεις. Και αν περνάνε αυτά έτσι, δεν μπορεί να σου κάνω τρομερές ζημιές. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Για να δούμε, οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αγαπητό δύο μισάχρονο. Αλήθεια. Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη, οι γονείς... Δεν θα, οι γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Κάτι είναι αυτή η σκέψη. Όλοι δυο μισάχρονο. Πώς τη βλέπεις, ναι, τη ζωή σου με αυτή τη σκέψη. Έχει μια ανοησία. Mm-hmm. Σε επηρεάζει αυτή η σκέψη. Λοιπόν. Όχι ιδιαίτερα πια. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Άμα δεν την έχω, έχω μπροστά μου επιλογές. Mm. Σου λένε ότι δεν έχουμε λεφτά, το πιστεύεις. Έχουμε λεφτά. Απλά δεν έχουμε ίσως τόσο πολλά, αλλά έχουμε λεφτά. Αλλά η πρόταση είναι δεν έχουμε λεφτά. Αυτή την πρόταση την πιστεύεις. Όχι. Καλά. Για πάμε. Παρόλο την ελπίδα που έλεγα μέχρι τώρα. Παρόλο την ελπίδα που έλεγα τώρα. Ότι οι δικοί μου γονείς δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ότι οι δικοί μου γονείς δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Παρόλο την ελπίδα που έλεγα μέχρι τώρα.
Παρόλη την ελπίδα που ένιωθα Ότι μέχρι οι τώρα. γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Που τα είχα από τα 2,5 τουλάχιστον. Που την έχω από τα 2,5 τουλάχιστον. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Το δοκίμασα να σκέφτω τον εαυτό σου μισάχρονο όμως. Έτσι. Ναι, εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Άλλο την ελπίδα που ή μπορεί να μου είναι αιτία τώρα, τι να σου πω. Καλά, ναι. Άλλο την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλη την ελπίδα που ένιωθα μέχρι ότι οι τώρα. Γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Και λέω να την αφήσω αυτή την ελπίδα. Και λέω να την αφήσω αυτή την ελπίδα. Ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Είναι καλύτερα έτσι. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Γιατί επιπλέον είναι ελπίδα, δεν είναι σιγουριά. Γιατί επιπλέον είναι ελπίδα, δεν είναι σιγουριά. Και επειδή δεν είναι ελπίδα και όχι σιγουριά, θα τους πρίζω για να πιστώ ότι μου λένε αλήθεια. Και επειδή δεν είναι ελπίδα. Δεν κατάλαβα και ξαναπέστω. Είναι ελπίδα αυτό. Και όχι σιγουριά. Επειδή είναι ελπίδα και όχι σιγουριά. Θα τους πρίζω για να πιστώ ότι αυτό που λένε είναι αλήθεια. Θα τους πρίζω για να πιστώ ότι αυτό που λένε είναι αλήθεια. Θα τους τεστάρω με τις ώρες. Θα τους τεστάρω με τις ώρες. Αν κλάψω, θα κλάψω άπειρες ώρες. Και άμα κλάψω, θα κλάψω άπειρες ώρες. Γιατί άμα ήμουν και σίγουρη και μου λέγανε κάτι, θα τελείωνε η ιστορία και δεν υπήρχε πρόβλημα να κλάψω 5 ώρες. Και μου λέγανε κάτι, ναι, εντάξει, μια χαρά όλα. Η ελπίδα κάνει ζημιές τέτοιες. Η ελπίδα κάνει τέτοιες ζημιές. Και λέω να την αφήσω αυτή την ελπίδα. Και λέω να την αφήσω. Εγώ ελπίζω ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Και εγώ ελπίζω ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Το φρύδι. Ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Πλάγι από το μάτι. Έχω αυτή την ελπίδα οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Το μάτι, η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Όταν από τη μύτη, η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Από το στόμα, έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Σκάλι, έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Στο στήθος. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε. Στο σημείο του καράτη. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Πάλι. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ίδια έχω αυτή την ελπίδα οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω αυτή την ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Μάτι ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Στο σημείο του καράτε, η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Πάλι έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Το μάτι, εσωτερικά στο φρύδι, η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η από το μάτι ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Μάτι, έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω αυτή την ελπίδα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Κατά από τη μύτη, έχω την ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω την ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Από το στόμα, η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Η ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Πάλι έχω την ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχω την ελπίδα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Το καράτε, η ελπίδα ότι δεν θα μου πούνε ποτέ οι γονείς μου ψέματα. Η ελπίδα ότι δεν θα μου πούνε ποτέ οι γονείς μου ψέματα. Το κάμω στο σημείο, κλείνουμε τα μάτια, τα ανοίγουμε κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, κύκλο τα μάτια. Ανάποδο κύκλο τα μάτια. Τραγουδάμε μαζί. Αχ, 40 παναλικάρια από τη Λιβάδια. 1, 2, 3, 4, 5 από τη Λιβάδια. Ούτε ξέρω τι είναι. Για κλείσει τα μάτια σου. Βασιλικό θα γίνω. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Τι είναι το ναι.
Είμαι κορόιδο. Α, στα 2,5 σε πιάσανε κορόιδο. Τι λέει, ρε παιδάκι. Ναι. Και νόμισε το συνέξυπνο και σε πιάσανε κορόιδο ψηλό γαζί, θα δουλεύαν, ε. Ναι. Μήπως έχεις σκοπό να ξανασπιαστείς κορόιδο τώρα. Όχι. Α, για να δούμε, οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Α, για κάνε την αυτή τη σκέψη τώρα, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ναι, δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Βλέπω ότι είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Α. Με λύπη βέβαια, αλλά εντάξει. Υπάρχει μια λύπη, υπάρχει ένα... μια μελαγχολία. Ποιο να εμπιστευτείς δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο. Συνιώνει ο Κωστάκης. Ή ενδιαφέρον. Ναι. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη. Όταν δεν την έχω είναι όλα πιο καθαρά. Δηλαδή. Εντάξει, βλέπω ότι κάθε κατάσταση έχει πολλές πλευρές να τη δεις, οπότε ο καθένας βλέπει αυτό που βλέπει. Μήπως εσύ θέλεις ένα έξυπνο 12,5 χρόνο παιδάκι να έχεις τη δυνατότητα να τη βλέπεις από πολλές πλευρές κάθε κατάσταση. Ναι, βέβαια. Για να δούμε. Οι γονείς δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα, αλήθεια. Δεν έκανε αυτή τη σκέψη, οι γονείς δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Την έκανα. Πώς είναι? Είναι το αχ. Τι ωραία για να είναι αληθινή. Είναι ωραία. Έχει μια γοητεία. Μπας και κάνει ζημιές πάρα πολύ μεγάλες και άγριες. Ναι. Τι ζημιές κάνει? Τι ζημιές κάνει? Τα βάζει όλα σε ένα σακούλι και χωρίς ό,τι μου έχουν, ό,τι πασάρει ο άλλος, εγώ είμαι ναι. Είναι γοητευτικό αυτό να είσαι σε ένα χασακούλι μέσα και όταν σπατασάρουν να λες εσύ ναι. Βλέπεις γοητεία σε αυτό, αγαπητό μου, 2,5 χρόνο. Είναι βολικό. Και εσένα σε ενδιαφέρει ότι είναι βολικό? Εδώ που έχουμε φτάσει, όχι. Αλλά να δούμε τώρα. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια? Όχι. Δεν κάνω την αυτή τη σκέψη τώρα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έχεις καμία βοήθεια. Έχει ένα συνέστημα, δεν μπορώ να το... υπάρχει ένα σφίξιμο στα γεννητικά, συνεχίζει. Και τι συνέστημα είναι αυτό? Ένας εκνευρισμός. Καλή, για να δούμε, παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Στα γεννητικά όργανα. Στα γεννητικά όργανα. Δύσκολα θα μου πούνε ψέματα. Ότι οι γονείς μου θα... θα μου πούνε ψέματα. Θα μου πούνε ψέματα. Θα το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Οι γονείς μου θα μου πούνε ψέματα. Ότι οι γονείς μου θα μου πούνε ψέματα. Δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα στα γεννητικά μου όργανα. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα στα γεννητικά μου όργανα. Δεν είναι ψέματα.
Ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου. Διαλέγω να αφήσω αυτό το φόβο. Και διαλέγω να αφήσω αυτό το φόβο. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δω ρε παιδιά πώς είναι καλύτερα. Να δω ρε παιδιά μου πώς είναι καλύτερα έτσι. Φοβάμαι ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Ε? Εγώ φοβάμαι ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Εγώ φοβάμαι ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Έχω αυτό το φόβο οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Έχω αυτό το φόβο οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Έχω αυτό το φόβο ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Από το μάτι, ο φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. 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 Στόμα, φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Ο φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Ο φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. 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 Στο κεφάλι, φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Στα φρύδια, φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Φόβος οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Από το μάτι, φόβος ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Φόβος ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Φοβάμαι 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 ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Από το στόμα. Φοβάμαι ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Φοβάμαι ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. Δεν μας καλεί. Φοβάμαι ότι οι γονείς μου μου λένε ψέματα. 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 Πώς είσαι τώρα? Συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν πιάνει μόνο τους γονείς μου, πιάνει και τους ανθρώπους που εγώ βλέπω κάτι από τους γονείς μου πάνω. Όλος τους επόμενους για ξεκίνημα. Χαλαρά. Χαλαρά, ε. Αυτό σημαίνει ότι είμαι πολύ μεγάλο ψάρι, τα χάβω όλα. Άλλιο κόσμο, δεν θα είσαι το μόνο ψάρι. Αλλά είναι η πεποίθηση που σε κάνει μεγάλο ψάρι να τα χάβεις όλα. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Γιατί μου το πες αυτό για τους γκόμενους. Τώρα θα πληπιστεί τελείως, θα σε σκοτώσει. Καλά. Καλά, εντάξει. Πώς θα ζήσω έτσι χωρίς να εμπιστεύομαι κανέναν? Δεν σου πάω ότι να εμπιστεύεσαι, να μην εμπιστεύεσαι ή να εμπιστεύεσαι. Εγώ λέω αν είναι λογικό, η σκέψη οι γονείς σου δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα. Ναι, αλλά ρε φίλε, είναι απελπισία σκέτη. Ποιο είναι απελπισία? Αφού οι γονείς μου λένε ψέματα και όσοι άνθρωποι... Δεν ξέρω ότι οι γονείς σου λένε ψέματα. Δεν θέλω να βάλεις τη σκέψη. Οι γονείς μου λένε ψέματα. Εγώ θέλω να δεις τη βλακεία της σκέψεως. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Όχι να πεις ότι οι γονείς μου λένε ψέματα. Αυτό είναι άλλη σκέψη. Δεν μας αφορά η άλλη σκέψη. Εμένα με ενδιαφέρει η σκέψη. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Είναι αλήθεια ότι οι γονείς δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα? Για μισά. Όχι. Για κάτι αυτή τη σκέψη. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Την έκανα. Πώς είναι? Είμαι θυμωμένη. Γιατί είσαι, με τι είσαι θυμωμένη? Με τον εαυτό μου. Επειδή... Επειδή είμαι εύπιστη. Για μένα την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι? Ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να έχω πιο κριτική σκέψη. Ωραία. Παρόλο το θυμό που ένιωθα μέχρι τώρα για τον εαυτό μου. Παρόλο το θυμό που ένιωθα μέχρι τώρα για τον εαυτό μου. Και τις ενοχές. Και τις ενοχές. Είμαι εύπιστη. Επειδή είμαι εύπιστη. Έχω χάψει ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Και έχω χάψει ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Και έτσι έχω χάψει άπειρα ψέματα από τους γονείς μου. Και έτσι έχω χάψει άπειρα ψέματα από τους γονείς μου. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Στις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα.
παρόλες τις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα. Έχω χάψει ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Επειδή έχω χάψει ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Εγώ το τόσο έξυπνο δυομισάχρονο. Εγώ το τόσο έξυπνο δυομισάχρονο. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι. Παρόλες τις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο τις ενοχές και το θυμό, δεν ήταν και θυμός. Δεν πειράζει. Βάλω τις ενοχές και εδώ πήγα το θυμό. Τι θα κάνει. Παρόλο τις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα. Επειδή οι γονείς μου, το θυμός είναι δευτερογενές συνέστημα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν μπορώ να νιώθω ενοχές για τον εαυτό μου και μετά θυμώνω επειδή νιώθω ενοχές. Παρόλο τις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλες τις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα. Τι. Επειδή έχω χάψει ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα. Επειδή έχω χάψει ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Έκανα πολλές ζημιές στον εαυτό μου, έτσι. Ε? Και έκανα πολλές ζημιές στον εαυτό μου. Και έκανα πολλές ζημιές στον εαυτό μου, έτσι. Συμπεριλαμβανομένου μέσα στη σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Συμπεριλαμβανομένου μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις ότι δεν έχουμε και λεφτά. Ότι δεν έχουμε λεφτά. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι. Να τις αφήσω αυτές τις ενοχές. Και λέω να τις αφήσω αυτές τις ενοχές. Δεχτώ την απόλυτη αθωότητά μου. Να δεχτώ την απόλυτη αθωότητά μου. Να δεχτώ την απόλυτη αθωότητά μου. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Και εγώ νιώθω ενοχές. Και εγώ νιώθω ενοχές. Που κάθισα και πίστεψα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ανάμεσα στα φρύδια, οι ενοχές που ήμουν τόσο εύπιστη. Ενοχές που ήμουν τόσο εύπιστη. Δηλαδή από το μάτι, ενοχές που ήμουν τόσο εύπιστη. Ενοχές που ήμουν τόσο εύπιστη. Κάτω από το μάτι, ενοχές που ήμουν τόσο εύπιστη. 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 Από το στόμα, ενοχές ήμουν τόσο εύπιστη. Ενοχές, ήμουν τόσο εύπιστη. Καλή, ενοχές που ήμουν τόσο εύπιστη. Ενοχές που ήμουν τόσο εύπιστη. Στο στήθος, έτσι. Κάτω από την κλίδα. Ενοχές που ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Ενοχές που ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Αν 2,5 χρονών και να είμαι τόσο εύπιστη, εγώ είμαι έξυπνο παιδί. 2,5 χρονών και να είμαι τόσο εύπιστη, εγώ είμαι έξυπνο παιδί. Ενοχές που ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Ενοχές που ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Ιστορικά στο παιδί, ενοχές που ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. 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 Από το μάτι, ενοχές που ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Ενοχές που ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Κατά από την ίδια, ενοχές ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Ενοχές ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Από το στόμα, ενοχές ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. 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 Ενοχές τόσο πολύ εύπιστη ήμουν. Ενοχές, τόσο πολύ εύπιστη ήμουν. Κάτι, ενοχές ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Ενοχές ήμουν τόσο πολύ εύπιστη. Να τραγουδήσουμε! Κάτι, κλείνουμε τα μάτια, τα ανοίγουμε κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, κύκλο τα μάτια, ανάπτυξε τα μάτια, τραγουδάμε. 40 παλικάρια από τη λίβα. 1, 2, 3, 4, 5. Από τη λίβα, παρά. Και πώς είναι τώρα. Το κορόιδο. Δηλαδή. Έχω ένα σφίξιμο στο στομάχι. Σε πιάσανε κορόιδο και νόμιζε ότι ήσουν και έξυπνοι. Ε. Σε πιάσανε κορόιδο και νόμιζε ότι ήσουν και έξυπνοι. Ναι. Καλά. Δεν μου λες, οι γονείς δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Έκανε την αυτή τη σκέψη οι γονείς μου, δεν θα πούνε ποτέ ψέματα. Καλά. Είναι καλά. Ναι, σιγά. Τι είναι το ναι σιγά. Το άλλο με το ξέρεις. Α, σε επηρεάζει αυτή η σκέψη. Τώρα έχει αρχίσει και με ενοχλεί με την έννοια ότι γίνεται ενοχλητική. Ναι. Και με εκνευρίζει σε σκέψη. Αλλά εντάξει. Σου βγάζει θυμό για τον εαυτό σου. Για τον εαυτό μου θυμό. Ακόμα έχω μία... Έχω μία τάχω λίγο με τον εαυτό μου. Μία δυσφορία την έχω. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, βλέπεις καμία δυσφορία με τον εαυτό σου.
Όχι. Για να δούμε. Βλέπεις καλό λόγο να κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρ σου. Όχι, δεν βλέπω κανένα λόγο να την κρατάω και το μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει να την αφήσω. Και όταν δεν την έχω, έχω άπειρες επιλογές, δηλαδή, ναι. Για να δούμε. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ, δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Την έκανα. Πώς είναι? Η σκέψη έχει αρχίσει και συνυπάρχει με πολλές άλλες. Και άμα δεν την έχεις? Δεν έχει μεγάλη διαφορά από όταν την έχω. Βλέπεις καλό να την κρατάς τη σκέψη αυτή και να είναι και υπέρ σου? Όχι. Ξέρεις και το dominant thought. Δηλαδή υπάρχει μια... Όταν λες ότι αρχίζει να συμμετάσχει με πολλές ώρες, με πολλές άλλες, σημαίνει ότι πάει ένα dominant, δηλαδή κυρίαρχη σκέψη. Είναι dominant thought παλιά. Όταν δεν είσαι ναι. με άλλες και έπαιζε μόνη της μπαπ, εντάξει, είναι η επικυρίαρχη σκέψη που ισώνει τα πάντα. Κατάλαβες? Ναι. Ενώ όταν λες αρχίζει να συνεπάρχει και πολλές άλλες, σημαίνει πάβει να είναι η κυρίαρχη σκέψη αυτή. Που ναι. ισώνει τα πάντα και σε κάνει να σκέφτεσαι μόνο έτσι, γιατί δεν έχει καμιά άλλη λογική λύση να σκεφτείς. Έχεις αυτήν. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται? Και ό,τι βλακεία σου έχει πει η μαμά σαν το. Σαν Σοφία Μεγάλη, για να μην πω το πας, την έχεις δέσει φιόγκο ή την είχες δώσει φιόγκο, θα δούμε. Για να δούμε, οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια, γονείς μου? Όχι. Για κάνετε αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου, εμένα δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Συνεχίζω και έχω ένα σφίξιμο στα γεννητικά και δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τι είναι αυτό. Και, άμα δεν την έχεις... Άμα δεν την έχω, δεν έχω. Απλά δεν έχω αυτή τη σκέψη και έχω μόνο πολλές άλλες. Αυτή την έχεις κάνει? Όταν δεν την έχω, όχι, δεν την έχω. Αλλά όταν την έχω, είναι αυτή και άλλες. Βλέπεις κανένα λόγο να την κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρ σου? Όχι. Να δούμε τώρα. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια? Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη τώρα. Την έκανα. Είναι. Είναι διάτριτη. Δηλαδή? Αρχίζω και βλέπω και μέσα από αυτήν, πώς να σου πω. Ενώ πριν ήταν κάτι πιο συμπαγές, τώρα αρχίζει και είναι... δεν είναι συμπαγές πια. Μήπως αυτό για 2,5 χρόνια είναι και ωριμότητα? Ναι. Ε? Πώς ένα όριμο 2,5 χρόνια το παίρνω πιο στα σοβαρά? Ναι. Καλά. Και άμα δεν έχεις αυτή τη σκέψη ότι οι γονείς δεν θα μου πούν ποτέ ψέματα, πώς είναι? Άμα δεν την έχω... Συνεχίζουν και υπάρχουν, είναι το τοπίο καθαρό πια πολύ. Και πώς θα πού πάει το τοπίο? Προς το ότι πολλά πράγματα μπορούν να μην ισχύουν από αυτά που πίστευα μέχρι τώρα. Ενδιαφέρον, δεν είναι? Ναι. Για να δούμε. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια? Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη. Οι γονείς μου δεν θα πούνε ποτέ ψέματα. Πώς είναι? Αρχίζει και πλησιάζει να είναι αδύνατη. Και άμα δεν την έχεις καν.
Να δω τι άλλο μπορώ να... να βρω. Θα δούμε. Οι γονείς σου δεν σου λένε ποτέ ψέματα. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Όχι. Α, δεν όχι. Έκανα αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Τι να έκανα. Πώς είναι. Ένα μικρό σφίξιμο. Αυτό ξέρεις, αυτό το σφίξιμο που πάει λίγο στα γενετικά, μετά ανεβαίνει στο κομμάτι, μετά στα γενετικά. Ναι. Είδες σαν στεναχώρια, σαν δυσφορία ακόμα. Στη συγκεκριμένη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ναι, στη συγκεκριμένη σκέψη. Ναι. Άμα δεν την έχεις, πώς είναι. Μα δεν την έχω. Δεν έχω αυτή τη σκέψη. Και πώς είναι. Πιο ήρεμο. Μα, οι γονείς σου δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Έκανε την αυτή τη σκέψη. Την έκανα. Πώς είναι τώρα. Πιο ήρεμα. Και πώς είναι τα γεννητικά όργανα. Η ενέργεια συνεχίζει και υπάρχει. Okay. Αλλά... αλλά... συνειδητοποιώ ότι είναι μια ενέργεια η οποία πηγαίνει από το στομάχι στα γεννητικά όργανα, οπότε είναι μάλλον θέμα καθαρά ότι η σκέψη... έχει χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της. Okay. Και για κάνε μια βουτιά εκεί στα γεννητικά όργανα και πες μου πώς είναι. Τι είναι εκεί μέσα, τέλος πάντων. Τώρα που έκανα βουτιά εκεί, πήγε στο στήθος. Ναι, και τι γίνεται μέσα στα γεννητικά όργανα. Εντάξει. Και στο στήθος πώς είναι. Υπάρχει ένας φόβος. Τι φόβος. Εμπιστοσύνης. Ναι, παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Να εμπιστευτώ. Να εμπιστευτώ. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα στο στήθος να εμπιστευτώ κανέναν. Ναι. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα στο στήθος να εμπιστευτώ. Γενικά. Να εμπιστευτώ γενικά. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα να εμπιστευτώ. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα να εμπιστευτώ. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Και λέω να τον αφήσω αυτό το φόβο. Και λέω να τον αφήσω αυτό το φόβο. Είναι καλύτερα έτσι. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Πρέπει να αρχίσω να πιστεύω καμιά φορά και κανέναν. Να πρέπει να δω πώς. Μπορώ να αρχίσω να εμπιστεύομαι καμιά φορά και κανέναν. Ναι. Γιατί δεν πολύ εμπιστεύομαι κανέναν γενικώς. Γιατί δεν πολύ εμπιστεύομαι κανέναν γενικώς. Τον κόστο τον εμπιστεύομαι. Ε? Ούτε τον κόστο τον εμπιστεύομαι. Ούτε τον κόστο τον εμπιστεύομαι. Το παιδί κάνει μόνο ερωτήσεις, δεν λέει πράγματα. Γιατί μόνο ερωτήσεις κάνει και ποτέ δεν λέει πράγματα. Την πρώτη κουβέντα δεν την άκουσα, είμαι κυρία, δεν τη λέω. Ναι, καλά. Και έτσι δεν μου δίνει την ευκαιρία να μην το εμπιστευτώ. Και έτσι δεν μου δίνει την ευκαιρία να μην τον εμπιστευτώ. Όλο ρωτάει. Όλο ρωτάει. Άμα δεν λέει κάτι, τι να εμπιστευτώ σε κάποιον που δεν λέει. Ούτε τραπεζικός υπάλληλος σε τμήμα δανείων να είναι σε τράπεζα. Ρωτάει. Ναι. Ρωτάει. Οπότε τη γλιτώνει έτσι, γιατί αφού δεν λέει κανένα τσιτάτο. Οπότε τη γλιτώνει έτσι, αφού δεν λέει κανένα τσιτάτο. Δεν τίθεται το θέμα αυτό. Δεν τίθεται το θέμα αυτό. Και εγώ φοβάμαι να εμπιστευτώ. Και εγώ φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φόβο στο στήθος να εμπιστευτώ. Φόβο στο στήθος να εμπιστευτώ. Ή από το μάτι, φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Από το μάτι, φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Από τη μύτη, φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Μπορεί να μου λένε και αλήθεια οι γονείς μου, αλλά εγώ φοβάμαι να εμπιστευτώ. Μπορεί να μου λένε και αλήθεια οι γονείς μου, αλλά εγώ φοβάμαι να εμπιστευτώ. Θα τραγουδήσουν. Άλλο μου λένε αλήθεια και άλλο φοβάμαι να εμπιστευτώ. Άλλο μου λένε αλήθεια και άλλο φοβάμαι να εμπιστευτώ. Εγώ φοβάμαι να εμπιστευτώ. Εγώ φοβάμαι να εμπιστευτώ. Έχω αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Έχω αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Φόβος να εμπιστευτώ. Φόβος να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Έχω αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Πατεμίτη, φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Κατά από το στόμα. Έχω αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Έχω αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Σκάλει ο φόβος να εμπιστευτώ. Ο φόβος να εμπιστευτώ. Δεν το κάνω. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Πάλι φοβάμαι να εμπιστευτώ.
Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Να εμπιστευτώ τι γίνεται. Πάω χαμένη μετά. Άμα εμπιστευτώ τι γίνεται. Πάω χαμένη μετά. Αν με προδώσουνε. Και αν με προδώσουνε. Και γελάσουνε. Και αν με γελάσουνε. Και αν με εκμεταλλευτούνε. Και αν με εκμεταλλευτούνε. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Στο στήθος να εμπιστευτώ. Φόβο στο στήθος να εμπιστευτώ. Λέγα, φοβάμαι να εμπιστευτώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Εμπιστεύομαι καλύτερα. Κανέναν. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Σωστά, φρύδι, αδέρφε. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, παρακαλώ. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, παρακαλώ. Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Πάμε να εμπιστευτώ. 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 Φοβάμαι να εμπιστευτώ. Τι είναι αυτό τώρα. Συγχωρώ τους δικούς μου για ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, τους γονείς. Συγχωρώ τους γονείς μου για ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Άντες μου και τους παππούδες μου. Τις γιαγιάδες μου και τους παππούδες μου. Τις γιαγιάδες μου και τους παππούδες μου και τους γονείς μου και όλους τους δικούς μου. Τι έκαναν μέχρι τώρα. Για ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Για να έχω συντηρώ αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Για να έχω και να συντηρώ εγώ αυτό τον φόβο να εμπιστευτώ. Εντάξει, ξέρω ότι κάναν το καλύτερο που μπορούσαν. Εντάξει, ξέρω ότι έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν. Με το μυαλό που είχαν. Δεν ήταν και πολύ. Δεν ήταν και πολύ. Και τον εαυτό μου το συγχωρώ. Και τον εαυτό μου το συγχωρώ. Μέχρι τώρα. Για ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Να συντηρώ αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Για να συντηρώ εγώ αυτό το φόβο να εμπιστευτώ. Δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Το ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Για το μυαλό πεισματάρικο 2,5 χρόνο που είχα μέχρι τώρα. Για το μυαλό πεισματάρικο 2,5 χρόνο που είχα. Και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Με τα μάτια τα ανοίγω κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, κύκλω τα μάτια. Ανάποδα κύκλω τα μάτια. Έτσι. Τραγουδάμε μαζί. Αχ, Γιάννη μου το μαντήλι μου σε πάνω. Λουλουδιασμένη. 1, 2, 3, 4, 5. Ήτια, ήτια. Αυτό. Το ραϊδόνι της Φάνου Ραχούλας. Αυτό είναι. Το πρώτο. Λοιπόν, για πάμε. Θα βλέπεις τα πράγματα τώρα. Δεν πειράζει να γίνω το είδο τη σκάλα του Μιλάνου, αλλά εντάξει, άμα έτσι πάνω Ραχούλα, σκάλα θα έχει. Η σκάλα τη άλλη Ραχούλα. Για να δούμε, οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Για κάτι να αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα πούνε ποτέ ψέματα. Την έκανα. Πώς είναι. Είναι το μου. Δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. Είναι μία σκέψη ανάμεσα σε άλλες πολλές διάφορες. Έχει δύναμη πάνω σου. Μπορεί να σου χωρίσει τη ζωή, δηλαδή να χάψεις κάτι επειδή το είπαν οι γονείς σου με τη λογική αυτή. Όχι, 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 όχι. Και άμα δεν την έχεις, πώς είναι. Σκέφτομαι ότι η μάνα μου έχει πει πολλές βλακίες. Η μάνα μου κάνει το εξής καταπληκτικό. Λέει κάτι και μετά από λίγο, όταν είναι χαζομάρα, λέει, είπα μια βλακία, Το αναγνωρίζει κιόλας. Και άμα δεν έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Δεν έχει διαφορά. Ιδιαίτερη, απλά δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Ωραία. Βλέπεις κανένα λόγο να κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρ σου. Όχι. Κανένα λόγο να επηρεάζεις από αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρ σου. Όχι. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Για κάτι αυτή τη σκέψη. Πώς είναι. Έκανα. Πώς είναι. Δεν είναι απλά μία σκέψη πια. Και άμα δεν την έχεις, πώς είναι. Υπάρχει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Άμα δεν την έχω, εντάξει. Κοίταξε, είναι ακριβώς. Οι γονείς δεν μπορούν να πούνε ποτέ ψέματα. Έχει ένα ποτέ. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι θέλω να τη σκέφτεσαι. Με το ποτέ.
Έχει μια διαφάνεια. Ναι, με αυτό μήπως... οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Με αυτό το ποτέ, ναι. Αλήθεια, δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Όχι. Για κάνετε αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Κάντε έτσι τη σκέψη. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Σε επηρεάζει αυτή η σκέψη, έχει δύναμη πάνω σου. Έχει ένα, υπάρχει ένα υπόλοιπο ενέργειας ακόμα. Κάτι υπάρχει. Ναι. Δεν μπορώ να το εντοπίσω τι είναι αυτό και ακριβώς. Και άμα δεν την έχεις. Οι γονείς μου είναι άνθρωποι και κατά καιρούς έχουν πει διάφορες βλακίες. Παρόλο το συνέστημα το κρυμμένο που ένιωθα ακόμα. Παρόλο αυτό το συνέστημα το κρυμμένο που ένιωθα ακόμα. Δεν μπορώ να το ορίσω. Πού? Δεν μπορώ να το ορίσω, το βλέπω σαν υπόλοιπο ενέργειας. Δεν μπορώ να το ορίσω, το βλέπω σαν υπόλοιπο ενέργειας. Το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Παρόλο το υπόλοιπο συνέστημα που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο το υπόλοιπο συνέστημα που ένιωθα μέχρι τώρα. Χωρίς όνομα, επειδή οι γονείς μου δεν θα μου. Χωρίς όνομα. Στην ιδέα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Στην ιδέα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Παρόλο το υπόλοιπο συνέστημα που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο το, αυτό το υπόλοιπο συνέστημα, το κρυμμένο που ένιωθα μέχρι τώρα. Ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Στην σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Αυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι και τον αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Θα τον αφήσω, θα το αφήσω αυτό το υπόλοιπο συνέστημα. Και διαλέγω να το αφήσω αυτό το υπόλοιπο συνέστημα. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δω μήπως είναι καλύτερα έτσι. Ε? Να απελευθερωθώ από αυτό. Να απελευθερωθώ από αυτό. Και να το επιτρέψω να κάνει ό,τι θέλει. Και να το επιτρέψω να κάνει ό,τι θέλει. Και εγώ έχω αυτό το υπόλοιπο συνέστημα. Και εγώ έχω αυτό το υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Αυτό το συνέστημα στη σκέψη οι γονείς μου. Έχω αυτό το υπόλοιπο συνέστημα ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ. Στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Συνέστημα χωρίς όνομα. Υπόλοιπο συνέστημα χωρίς όνομα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Το στόμα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Κάνατε υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Υπόλοιπο συνέστημα στη σκέψη ότι οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Σύσω τώρα. Ναι, έφυγε. Για... σχεδόν τελείω. Για να δούμε, οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Για κάντε την αυτή τη σκέψη. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Δεν γίνεται. Σε επηρεάζει, έχει δύναμη πάνω σε αυτή τη σκέψη. Όχι. Και άμα δεν την έχεις. Τη βλέπω ως μία σκέψη. Ότι ναι, αλλά αυτό το ποτέ με ενοχλεί. Ναι, μα αυτή είναι η σκέψη. Με το ποτέ, κατάλαβες τι γίνεται. Άμα το πούνε αλλιώς, είναι αλλιώς. Είναι κάτι άλλο. Οι γονείς σου δεν θα σου πούν ποτέ ψέματα, αλήθεια. Όχι. Για κάντε την αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Την έκανα. Πώς είναι. Αναλυθείς. Και έχει δύναμη πάνω σε αυτή την αναλυθή σκέψη. Κάτι ελάχιστο συνεχίζει και υπάρχει. Και άμα δεν την έχεις. Πώς είναι αμαρτή. Απλά δεν την έχω. Υπάρχει κανένας λόγος να κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρ σου. Όχι. Για κάνε την αυτή τη σκέψη πάλι. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Μου έχει αρχίσει να είναι δύσκολο να την κάνω. Αχα. Ωραία. Και άμα δεν την έχεις πώς είναι. Απλά δεν την έχω. Ωραία. Βλέπεις κανένα λόγο να κρατάς αυτή τη σκέψη και να σου είναι υπέρ σου. Όχι. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Ναι, την έκανα. Πώς είναι. Εντάξει. Τι είναι το εντάξει.
Μία σκέψη. Και άμα δεν την Η έχει. οποία τη βλέπω σε σχέση με άλλες, αλλά τώρα και αυτή ίσως μπορώ να σου πω ότι είναι και πιο μικρή πια από άλλες. Και άμα... μεγαλύτερες. Ναι, κατά ποια άλλα δεν έχεις αρκά. Υπάρχει μια ελευθερία. Α, σ' αρέσει η ελευθερία, αγαπητό μου, 2,5 χρόνο. Μου αρέσει η ελευθερία, αλλά με τρομάζει και λίγο. Είναι εντάξει, μήπως προτιμάς να κρατάς αυτή τη σκέψη. Όχι, 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 όχι. Α, καλύτερα ελεύθερη και βλέπουμε. Α, πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη. Για να δούμε. Ποιο το ελεύθερη και βλέπουμε. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Με κάνει αυτή τη σκέψη, οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Πώς είναι. Τι είναι το που μου. Την κάνω μέσα σε άλλες. Και... απλά δυσκολεύομαι όλο και πιο πολύ να την εντοπίσω. Και άμα δεν την έχεις καν. Δεν έχω αυτή τη σκέψη και υπάρχει. Μάλιστα. Οι γονείς σου δεν θα σου πούνε ποτέ ψέματα. Αλήθεια. Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη. Οι γονείς μου δεν θα μου πούνε ποτέ ψέματα. Την έκανα. Πώς είναι. Και ποιοι είναι οι γονείς μου. Ενδιαφέρουσα σκέψη. Ναι. Έχει δύναμη πάνω σε αυτή τη σκέψη. Όχι. Και άμα δεν την έχει καν, πώς είναι. Είμαι άνετα. Οκ. Okay. Για να δούμε. Πώς τη βλέπεις τώρα τη ζωή σου. Άλλαξε κάτι. Βλέπω τους γονείς μου πιο ανθρώπινα. Σε πιο έχουν ανθρώπινη διάσταση πια. Σε πειράζει. Δεν είναι οι γονείς μου. Ναι, σε πειράζει αυτό ή είναι υπέρ σου. Όχι, είναι υπέρ μου. Γιατί. Γιατί όταν τον άλλον τον νομίζεις Θεό και του δίνεις θεϊκές ιδιότητες, έτσι τουλάχιστον έτσι όπως έχεις ορίσει εσύ το Θεό στο μυαλό σου, ξέρεις το Θεό, ο Θεός και αυτά. Γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι ο Θεός, δεν έχω συναντήσει δηλαδή εγώ ποτέ τον Θεό για να σου πω, να σου πω πώς είναι ο Θεός. Μα, τι λες τόσο καιρό μαζί μου τότε. Ναι. Έλα, ε. Έλα, ε. Κάτσε καλά. Είσαι το Άγιο Πνεύμα. Α, δεν το ξέρα. Α, εντάξει. Για λίγη παρακάτω. Εδώ Εμμανουήλ. Ναι. Για λίγη. Άσε τώρα. Γάλα πλάκα κάτω. Άντε. Ξέρεις αυτό το ότι ο Θεός είναι ξέρεις, όλα τα μεγαλειώδη και φοβερά πράγματα. Όταν βγάλεις τους γονείς από αυτή τη θέση και τους δεις ως δύο απλούς ανθρώπους, μάλλον ως μάνα και ως πατέρα, και, τους, και σπάσεις και αυτό το συγγονείς και τους δεις ως άτομα, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καλύτερα. Για 2,5 χρόνια. Γενικότερα. Γενικότερα κιόλας, ε. Το 2,5 χρόνια. Ναι. Για να δούμε. Και έχουμε τη μαμά και λέει δεν έχουμε λεφτά. Και δεν σου παίρνει την Google επειδή δεν έχετε λεφτά. Πώς νιώθεις. Με κοροϊδεύει. Α. Και τι συνέστημα αυτό. Θυμώνω. Α, θυμώνω. Καλά. Καταρχήν λέει δεν έχετε λεφτά. Αλήθεια. Όχι. Α. Για κάνετε αυτή τη σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Σφίξιμο στα γεννητικά, σφίξιμο στο στήθος. Ναι. Τι θα φάμε αύριο. Ε. Τι θα φάμε αύριο. Κατάλαβες που πάει.
μετά από τόση δουλειά, ας πούμε, σου λέει η μαμά δεν έχουμε λεφτά και λες τι θα πάμε αύριο. Και έχουμε λυσάξει μία μισή ώρα να κάνουμε μία ώρα και 40 λεφτά να υπονομεύουμε ότι οι γονείς δεν θα πούν ποτέ ψέματα. Κατάλαβε, σου πάει. Και άμα δεν έχεις αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Και σου λέει η μάνα σου δεν έχουμε λεφτά. Από τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Πώς είναι. Σφίξιμο στα γεννητικά. Άμα δεν την έχεις. Όταν δεν την έχω. Δεν έχω απλά αυτή τη σκέψη. Δεν μπορώ να εντοπίσω ακόμα κάτι ιδιαίτερο. Okay, δεν πειράζει, δεν έχει τα συμπτώματα του να την έχει αυτή τη σκέψη. Ναι. Είναι μια περίοδο που όλο σκέφτεσαι δεν έχουμε λεφτά. Ναι. Κατάλαβε, ωραία. Δεν έχετε λεφτά, είναι αλήθεια. Όχι. Δεν έχουμε λεφτά, είναι δεν έχω ένα ευρώ δηλαδή να φάμε αύριο. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δεν έχουμε λεφτά. Όχι. Τη σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Κάντε να, σαν 2,5 χρόνο. Δεν έχουμε λεφτά. Κάντε να. Τι έκανα. Πώς είναι. Με πειράζει. Ε? Δηλαδή πώς δεν έχουμε λεφτά. Έχουμε. Δεν μπορεί. Μου λένε ψέματα. Mm. Κάποιος με κοροϊδεύει. Μα. Και άμα δεν έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Δεν έχουμε λεφτά. Μπαίνουν άλλες σκέψεις. Όταν δεν την έχω, μπαίνουν άλλες σκέψεις και υπάρχει και ένα... Μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια ανακούφιση. Ενδιαφέρον, δεν είναι. Ε? Ναι. Για 2,5 χρόνο πάντα, παρακαλώ. Ε. Ναι. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάθε σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι. Με απελπίζει. Και άμα δεν την έχεις. Πιο καθαρά. Ωραία. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Δεν έκανα αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Κάτι. Ναι, έκανα. Πώς είναι. Με ενοχλεί και με θυμώνει. Και άμα δεν την έχεις. Είμαι ήρεμη. Καλά. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια είναι ότι δεν έχετε λεφτά. Όχι. Ωραία, αυτό δεν είναι λίγη καν αυτή τη σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά και αμφισβήτησε έτοιμα την αλήθεια της. Σε πειράζει έτσι αν την αμφισβητείς. Έχει δύναμη πάνω σου άμα την κάνεις, αλλά την αμφισβητείς. Ωστόσο την απόλυτη αλήθεια. Έχει δύναμη. Όταν την αμφισβητώ. Ναι. Είμαι πιο δυναμική. Ωραία. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη. Μια χαρά όταν την έχω. Δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις αυτή τη σκέψη και να μην την αμφισβητείς. Όχι, 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 όχι. Δεν έχετε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Καλά. Χαχα, τι το Παπαντρέου. Δεν έχουμε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Σφίξιμο στα γεννητικά. Και άμα δεν την έχεις. Ένα πολύ καθαρό τοπίο. Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι. Για 2,5 χρόνο. Ναι. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι. Η σκέψη μου βγάζει κάτι βολικό. Μπα. Σαν αυτό δεν έχουμε λεφτά,
μου λέει, αφού δεν έχουμε λεφτά, κάτι στα αυγά σου, ρε παιδί μου, τι, εντάξει, εντάξει. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Αν είχαμε, θα μπορούσε να το κάνεις αυτό. Από τη στιγμή που δεν έχουμε, κάτι στα αυγά σου. Σε συμφέρει αυτή τη σκέψη να την κρατάς στο μέλλον. Μακροχρόνια, τι θα σου κάνει τέτοια σκέψη. Να σε βάζει να κάνεις στα αυγά σου και μια σκέψη που δεν είναι και αλήθεια κατά εσένα. Ναι, να με βάζει σε μια διαδικασία να μην κάνω πράγματα μόνο και μόνο, εντάξει, γιατί... Έκανες μια σκέψη που δεν είναι και αλήθεια. Ναι. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά? Χαζή. Καλά, για να δούμε. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για να κάνω αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Είναι μια μικροπρεπή σκέψη. Δηλαδή? Έχει μια μιζέρια. Και άμα δεν την έχεις? Άμα δεν την έχω... Εντάξει. Βλέπεις κανένα λόγο να κρατάς μια τέτοια σκέψη εσύ, δύο μισάχρονο παιδί, με το μυαλό που έχεις και να είναι και υπέρ σου? Δεν έχετε? Όχι. Καλά. Δεν έχετε λεφτά? Αλήθεια? Όχι. Δεν έκανα αυτή τη σκέψη? Αρχίζω και τη βλέπω ότι είναι μια χαζή σκέψη. Και άμα δεν την είχες αυτή τη σκέψη, πώς είναι? Βλέπω τι μπορώ να κάνω με αυτό που έχω. Για να δούμε, παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα. Ότι δεν έχουμε λεφτά. Ότι δεν έχουμε λεφτά. Το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Και διαλέγω να αφήσω το φόβο ότι δεν έχουμε λεφτά. Και διαλέγω να αφήσω το φόβο ότι δεν έχουμε λεφτά. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Την ελευθερία από το φόβο αυτό ότι δεν έχουμε λεφτά. Να δω την ελευθερία από το φόβο αυτό ότι δεν έχουμε λεφτά. Φόβος ότι δεν έχουμε λεφτά. Φόβος ότι δεν έχουμε λεφτά. Φόβος ότι δεν έχουμε λεφτά. Νιώθω φόβο ότι δεν έχουμε λεφτά. Λέει η μάνα μου, κάτι θα ξέρει. Αφού το λέει η μάνα μου, κάτι θα ξέρει. Φόβος ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Φόβος ότι δεν έχουμε λεφτά. Από τη μύτη φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά για να πάρω κούκλα. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά για να πάρω. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά για να πάρω κούκλα. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά για να πάρω κούκλα. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά για να πάρω κούκλα. Να πάρω. Φόβος ότι δεν έχουμε λεφτά. Ούτε για μια κούκλα. Ούτε για μια κούκλα. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Λέει από τα μάτια, φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Κατά από το μάτι, φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά. Καλά, πώς τρώμε άμα δεν έχουμε λεφτά? Καλά, πώς τρώμε άμα δεν έχουμε λεφτά? Πώς φοβάμαι ότι δεν έχουμε λεφτά? Πω, δεν έχουμε λεφτά. Φόβος ότι 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 δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Φόβος ότι δεν έχουμε λεφτά. Φτάνει για τώρα. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη τώρα, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Ψέμα. Σε επηρεάζει? Έχει δύναμη πάνω σε αυτή τη σκέψη να σε επηρεάζει? Υπάρχει ένα σφίξιμο στο μάχη. Με αυτή τη σκέψη, ε. Για αμφισβήτηση. Έχω ενοχές που δεν την πιστεύω πια. Έχει νιώσει ενοχές που δεν την πιστεύεις πια. Αυτή τη σκέψη. Ε. Γιατί νιώσει ενοχές? Νιώθω ενοχές γιατί αφού δεν την πιστεύω, θα διεκδικήσω περισσότερα πράγματα και θα έρθω σε σύγκρουση. Με τη μαμά. Και άμα έρθει σε σύγκρουση. Ε? Και τι θα γίνει αν έρθει με σύγκρουση? Τίποτα. Τότε δεν νιώθεις ενοχές από ότι θα γίνει τίποτα?
Δεν έχω διάθεση να τσακώνομαι. Εσύ δεν έχεις διάθεση να τσακώνεσαι, δουλειάζεις 5 ώρες για την κούκλα. Άλλο το ουρλιάζω και άλλο το τσακώνομαι. Α, θέλεις να ουρλιάζεις αλλά να μην τσακώνεσαι. Βέβαια. Κατάλαβα. Και πώς θα απαιτήσεις την κούκλα σου, να σου πάρουν μια κούκλα, άμα δεν ουρλιάζεις και δεν τσακώνεσαι. Άλλο το τσακώνομαι και άλλο το ουρλιάζω. Ωραία, πώς θα απαιτήσεις την κούκλα σου τώρα. Έχεις όρεξη τώρα να απαιτήσεις κούκλα, τώρα που λες ότι δεν υπάρχουν λεφτά, που ξέρεις ότι είναι μπούρδα, το δεν υπάρχουν λεφτά. Μπορώ να τη ζητήσω με άλλους τρόπους. Για πες κανένα άλλο τρόπο. Αχ, τι άκουσαν τα αυτιά μου τώρα. Μα υπάρχουν και άλλοι τρόποι εκτός από το ρολιαχτά. Τι λες. Και ποιοι ναι, για... Κώστα, υπάρχουνε. Λες, ρε παιδάκι, μένω έκθαμο. Για πες για αυτούς τους τρόπους που υπάρχουνε. Μπορώ να... απλά να ζητήσω μια κούκλα. Πιο εύκολο δεν είναι. Ναι. Καλά, για να δούμε τώρα λίγο. Πάρουν τις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλε τι ενοχέ που ένιωθα μέχρι τώρα. Δεν πιστεύω τη σκέψη αυτή πια. Ε? Που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Που δεν πιστεύω αυτή τη σκέψη ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Το δέχομαι ότι μάλλον τον εαυτό μου έτσι όπω είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπω είναι. Τι ενοχέ που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλε τι ενοχέ που ένιωθα μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι η μάνα μου και τον πατέρα μου μου λένε δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν πιστεύω τη μητέρα μου και τον πατέρα μου που μου λένε δεν υπάρχουν λεφτά. Ε? Ποιο λέει δεν υπάρχουν λεφτά, η μαμά ή ο μπαμπάς. Και οι δύο. Ωραία, εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Ο πατέρας μου όμως λίγο περισσότερο. Ωραία, παρόλες τις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλες τις ενοχές που ένιωθα μέχρι τώρα. Δεν πιστεύω τους γονείς μου ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Εμπιστεύομαι τους γονείς. Που δεν πιστεύω τους γονείς μου ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Και ξέρω που θα αφήσω αυτές τις ενοχές. Να δούμε πώς είναι καλύτερα έτσι. Νιώθω ενοχές που δεν πιστεύω. Ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Εγώ νιώθω ενοχές που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και εγώ δεν τους πιστεύω και νιώθω ενοχές γι' αυτό. Λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και εγώ δεν τους πιστεύω και νιώθω ενοχές γι' αυτό. Ενοχές που δεν τους πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ενοχές που δεν τους πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά και εγώ νιώθω ενοχές που δεν τους πιστεύω. Ενοχές που δεν τους πιστεύω που λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν θα είμαι καλό παιδί άμα δεν πιστεύω τους γονείς μου. Δεν θα είμαι καλό παιδί άμα δεν πιστεύω τους γονείς μου. Νιώθω ενοχές που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Και εγώ νιώθω ενοχές που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να πάρουν μια κούκλα. Και εγώ νιώθω ενοχές που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να πάρουν μια κούκλα. Ενοχές που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά να πάρω μια κούκλα. Ενοχές που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν λεφτά να πάρω μια κούκλα. Και δεν υπάρχουν λεφτά για να πάρω μια κούκλα. Ενοχές που δεν πιστεύω δεν υπάρχουν λεφτά για να πάρω μια κούκλα. Δεν πιστεύω να υπάρχουν λεφτά για να πάρω μια κούκλα. Ενοχές που δεν πιστεύω δεν υπάρχουν λεφτά για να πάρω μια κούκλα. Φαίνεται για τώρα, πώς νιώθεις τώρα, νιώθεις καμία ενοχή. Και δεν την πιστεύεις αυτή τη σκέψη. Α, δεν την πιστεύεις. Σφίξιμο στο στήθος και... μια δυσφορία. Καλά. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάνουμε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι. Με τρομάζει. Για δεν τρομάζει. Υπάρχει ένα... Βασικά με τρομάζει ο εαυτός μου. Δηλαδή τι θα τρομάζει τον εαυτός. Ότι βολεύομαι με αυτή τη σκέψη με έναν τρόπο. Α. Ξέρεις, είναι βολική, είναι πολύ βολική η σκέψη. Ωραία. Δεν έχω έλλειψη χρημάτων στάση εμπορίου. Παρόλη την αίσθηση του βολέματος που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλη την αίσθηση του βολέματος που ένιωθα μέχρι τώρα. Δεν έχουμε λεφτά, υπάρχουν λεφτά. Δεν έχουμε. Σκέψη, δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά. Στη σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Δεν αφήσω αυτή την αίσθηση του βολέματος. Και διαλέγω να την αφήσω αυτή την αίσθηση του βολέματος. Καλύτερα έτσι. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Από δικαίωμα την ξαναφέρω πάλι πίσω. Ένα λεφτό που την έχω αφήσει. Δικαίωμα την ξαναφέρω πάλι πίσω. Ένα λεφτό που την αφήσω. Που την αφήσει. Καλά. Έχω αυτή την αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Έχω αυτή την αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Η αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά.
Η αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Από το μάτι. Αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Η αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Αίσθηση του βολέματος. Δεν έχουμε λεφτά. Όπου είναι να μην έχουμε λεφτά. Ε? Τι βολικό που είναι να μην έχουμε λεφτά. Τι βολικό που είναι να μην έχουμε λεφτά, Κωστάκη, θα σκοτώσω. Είναι πολύ βολικό να μην έχουμε λεφτά. Είναι πολύ βολικό να μην έχουμε λεφτά. Η αίσθηση του βολέματος. Δεν είναι πολύ βολικό να μην έχουμε λεφτά. Η αίσθηση του βολέματος. Είναι πολύ βολικό να μην έχουμε λεφτά. Πάρα πολύ βολικό να μην έχουμε λεφτά. Είναι πάρα πολύ βολικό να μην έχουμε λεφτά. Τι ωραία να μην έχουμε λεφτά. Τι ωραία να μην έχουμε λεφτά. Από το μάτι. Νιώθω υπέροχα με την ιδέα ότι δεν έχουμε λεφτά. Νιώθω υπέροχα με την ιδέα ότι δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία που είναι χωρίς με αυτή την ιδέα ότι δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία είναι με αυτή την ιδέα ότι δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία που νιώθω, δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία που νιώθω, δεν έχουμε λεφτά. Στο μέλλον θα φροντίσω να μην έχουμε λεφτά και για το μέλλον, να είναι ακόμα, να κρατήσω αυτό την ωραία συνέστημα. Στο μέλλον θα φροντίσω να μην έχουμε λεφτά και για το μέλλον. Θα κρατήσω αυτό το ωραίο συνέστημα. Θα τα αφήσω εγώ, μαλάκα είσαι. Θα τα αφήσω εγώ. Λάκα είσαι. Και έχω αυτό το ωραίο συνέστημα. Δεν έχουμε λεφτά. Έχω αυτό το ωραίο συνέστημα. Δεν έχουμε λεφτά. Νιώθω τόσο ωραία. Δεν έχουμε λεφτά. Νιώθω τόσο ωραία που δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε λεφτά, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένα λάγνο συνέστημα. Με ευχαριστεί πάρα πολύ. Είναι ένα λάγνο συνέστημα. Με ευχαριστεί πάρα πολύ. Δεν έχουμε λεφτά. Είναι ένα λάγνο συνέστημα. Με ευχαριστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε λεφτά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία που είναι, δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία που είναι, δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία που νιώθω, δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία που νιώθω, δεν έχουμε λεφτά. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία που είναι. Δεν έχουμε λεφτά. Μην κάνω καμιά βλακία και πετύχω σαν τραγουδίστρια και γεμίσω λεφτά. Όχι, μην κάνω καμιά βλακία και πετύχω σαν τραγουδίστρια και γεμίσω λεφτά. Αφού είναι ωραία άμα δεν έχουμε λεφτά. Αφού είναι ωραία άμα δεν έχουμε λεφτά. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, γιατί να μην τραγουδήσουμε. Τώρα να βιάζομαι, μωρή, γι' αυτό. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Όπου τα λεφτά που είναι, τι άνετα, τι οικεία. Και άμα την αφισβητήσω την αλήθεια της σκέψης. Πώς είναι. Όταν την αφισβητώ, έρχεται και τώρα τι κάνουμε. Τι είναι, τι κάνουμε. Ωραία, αυτή η σκέψη δεν είναι αληθινή. Ξέρω ότι με βολεύει όμως. Γιατί με καθησυχάζει και μου λέει ότι εντάξει, θα κάνω κάποια πράγματα όταν θα έχω λεφτά. Και ερχόμαστε στο παρόν. Πώς συνεχίζω από τις 5 Ιουνίου και μετά. Βλέπεις κανένα λόγο να κρατάς αυτή τη σκέψη, αγαπητέ μου, 2,5 χρόνο και να είναι υπέρ σου. Όχι, βέβαια. Α, για να δούμε, δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για να κάνετε αυτή τη σκέψη. Την έκανα. Πώς είναι. Δεν έχετε λεφτά. Όχι, βέβαια. Α, πώς είναι, άμα κάνεις αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Έχω μία αίσθηση αδυναμίας στα χέρια. Και? Και άμα δεν την έχεις. Άμα δεν την έχω... Άμα δεν την έχω... Υπάρχει ένα... Όχ, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Δηλαδή... Με λεφτά ή χωρίς, η δουλειά πρέπει να συνεχιστεί. Και? Υπάρχει ένα θέμα πώς, τι, δηλαδή, τι τρόποι θα βρεθούν να συνεχιστεί η δουλειά. Πιο εύκολα είναι να συνεχίσεις τη δουλειά που θέλεις με μια δυναμία στα χέρια, στη σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Όχι. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. 2,5 χρόνια. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Έκανα αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Έτσι. Δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Έτσι. Αλήθεια. Όχι. Για κάνετε αυτή τη σκέψη πάλι, δεν έχουμε λεφτά.
Την έκανα. Πώς είναι? Με κουράζει. Και άμα την με κουράζει η απλοϊκότητά της. Και άμα την αφισβητείς, ότι είναι αλήθεια, σε κουράζει τίποτα? Πώς είναι άμα την αφισβητείς? Είναι αυτή η σκέψη, αλλά σε την αφισβητείς ότι είναι αλήθεια. Πολύ απλοϊκή για να είναι αλήθεια, ξέρω εγώ. Πώς είναι? Όταν την αφισβητώ... Μια χαρά. Βλέπεις κανένα λόγο ότι να αφήσεις αυτή τη σκέψη χωρίς να την αφισβητήσεις και να είναι και υπέρ σου? Όχι. Ωραία, δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για να κάνει αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Νομίζω ότι μου βάζει μια τριπλοποδιά αυτή η σκέψη. Με εμποδίζει. Ενδιαφέροντα. Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτό το βόλεμα είναι ένα εμπόδιο για μένα. Α, τι ωραία. Κάτι κάναμε σήμερα. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι? Μα δεν την έχω, υπάρχουν σκέψεις άλλες. Παραδομοσφαίρι έχουμε λεφτά, υπάρχουν άλλες σκέψεις. Τι εύκολα να έχεις την κούκλα σου άμα δεν... άμα... τώρα. Είναι πιο εύκολο τώρα να αποκτήσεις την κούκλα σου. Ναι. Μια κούκλα. Χωρίς τη σκέψη. Ναι, μπορούν να μου χαρίσουν κάποια κούκλα. Ένα άλλο παιδάκι να μου δώσει μια κούκλα. Μπορώ να ζητήσω από ένα άλλο παιδάκι. Μπορώ, ας πούμε, να ξαναβρω τη δικιά μου. Μπορώ να πω στη μάνα μου να μου αγοράσει μια πιο φτηνή. Μπορώ, υπάρχουν δεκάδες ενδεχόμενα. Βλέπεις πόσο εναλλακτικές λύσεις όταν φεύγει η βλακή από πεποίθηση. Όσο πιο χαζή η πεποίθηση είναι, τόσο πιο πολύ μεγάλη ζημιά κάνει. Γιατί αποκλεί άλλες εναλλακτικές μια χαζομάρα. Το βλέπεις πώς είναι? Μπορεί ένα άλλο παιδί να μου δώσει μια πιο παλιά του. Μπορεί να βοηθήσει. Ακόμη και αναλλακτικές λύσεις που δεν περιλαμβάνουν λεφτά. Το να σου δώσει ένα παιδί μια παλιά του κούκλα δεν παραλαμβάνει λεφτά. Και σου κόβει ακόμα και αυτή την πεποίθηση, ή πια η σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Σου κόβει περίεργες εναλλακτικές λύσεις αυτή η σκέψη. Δηλαδή εναλλακτικές λύσεις που δεν περιλαμβάνουν λεφτά. Σου κόβει και αυτές. Ναι. Το βλέπεις τι σου κάνει, το βλέπεις? Γιατί ναι, θα σου δώσει ένα παιδάκι, δεν το βλέπει σαν λύση, στη σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Ναι. Είναι και φράκαρη δηλαδή μια εναλλακτική λύση που δεν περιλάμβανε λεφτά αυτή η σκέψη. Ναι. Το βλέπεις πόσο ζημιά κάνει, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις το βάθος της ζημιάς που κάνει. Το καταλαβαίνω το βάθος της ζημιάς. Στο θέμα της κούκλας μπορώ να το εντοπίσω τις εναλλακτικές. Ναι. Στη δική μου αυτή τη στιγμή την περίπτωση. Εγώ θέλω να το εντοπίσω σαν δύο μισάχρονο. Όχι, το καταλαβαίνω τι ζημιά που κάνει. Για να δούμε τώρα. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για να κάνετε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Εντάξει. Τι? Είναι ένα ενδεχόμενο. Να μην έχετε λεφτά. Υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να μην έχετε λεφτά? Έστω και ένα. Εννοώ ρε παιδί μου ότι... Άλλη σκέψη. Η σκέψη δεν έχουμε λεφτά θέλω. Όχι μια κοντινή σκέψη. Α, ναι. Όχι. Και τα λεφτά, δεν έχω πολλά λεφτά. Αυτές είναι άλλες σκέψεις. Θέλω τη συγκεκριμένη σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά. Μην φεύγεις από το θέμα μας που είναι η σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά. Είναι αυτό. Δεν έχετε λεφτά. Αυτό. Αυτή είναι η σκέψη. Δεν έχετε λεφτά. Αλήθεια? Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Τη βλέπω ότι είναι... ότι είναι μια χαζομάρα. Μπορεί να έχει δύναμη επάνω σου. Υπάρχει ένα υπόλοιπο στα γεννητικά. Ναι. Και περισσότερο στο μάχη, μπορώ να το πω έτσι, και πάνω προς το ηλιακό πλέγμα. Ναι. Και είναι... Τι είναι το α? Αυτό είναι... Υπάρχει από τη δική μου τη μεριά μια απέτηση. Τι απέτηση είναι αυτή?
Υπάρχει ένα θέλω αυτό το πράγμα έτσι. Δηλαδή, στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά, ναι. Αμφισβητώ τη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά και λέω θέλω λεφτά. Αλλά χάβεις ότι δεν θέλω, ότι δεν έχουμε λεφτά όταν λες θέλω λεφτά. Ενώ εσύ στην ουσία θέλεις κούκλα, δεν θέλεις λεφτά. Κατάλαβες τι γίνεται. Χάβεις το δεν έχουμε λεφτά, βάζεις κάποια αλήθεια σε αυτή και λες θέλω λεφτά. Δηλαδή στην έχει ήδη παγιδεύσει, γιατί το θέμα σου είναι κούκλα. Κατάλαβα, ναι. Αλλά με φτιάξεις κάνει σωστή η παγίδα και πέφτει στην παγίδα. Αχα, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Έκανε αυτή τη σκέψη, δεν έχω λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Ψέματα. Σε επηρεάζει? Με πειράζει ακόμα. Τι είναι το πειράζει? Λίγο με υπνοτίζει, σαν να σου πω, σαν να με μπερδεύει, σαν να με αποσυντονίζει. Καταλαβαίνεις? Για να δούμε. Και άμα δεν την έχεις? Πιο καθαρά όνο, ναι, εντάξει, απλά δεν υπάρχει σκέψη. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα. Από πολύ μικρό. Από τότε που ήμουν πολύ μικρό. Με λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Θα τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Και διαλέγω να την αφήσω αυτή την ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Και διαλέγω να την αφήσω αυτή την ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Να δούμε πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δούμε πώς είναι καλύτερα έτσι. Εγώ έχω την ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Και εγώ έχω την ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Στα φρύδια ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Από το μάτι, ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Από το μάτι, ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Κάτω από την ίδια ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Από το στόμα, ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Αλλά έχω αυτή την ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Έχω αυτή την ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Η ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Ή από το μάτι, ανάγκη να έχουμε λεφτά. Ανάγκη να έχουμε λεφτά για να μου πάρουν κούκλα. Από το μάτι, έχω αυτή την ανάγκη να έχουμε λεφτά. Έχω αυτή την ανάγκη να έχουμε λεφτά. Κάτω από την ίδια ανάγκη να έχουμε λεφτά. Ανάγκη να έχουμε λεφτά. Βέβαια δεν μπορώ να νιώσω ότι έχουμε λεφτά αν έχω ανάγκη να έχουμε λεφτά. Βέβαια δεν μπορώ να νιώσω ότι έχουμε λεφτά αν έχω ανάγκη να έχουμε λεφτά. Ανάγκη έχω όταν δεν έχω κάτι. Ανάγκη έχω όταν δεν έχω κάτι. Άμα πιστεύω ότι το έχω, δεν έχω καμία ανάγκη για αυτό το κάτι. Άμα πιστεύω ότι το έχω, δεν έχω καμία ανάγκη για αυτό ανάγκη. Το πράγμα. Έχω ανάγκη να έχουμε λεφτά. Έχω ανάγκη να έχουμε λεφτά. Εγώ έχω ανάγκη να έχουμε λεφτά. Έχω ανάγκη να έχουμε λεφτά. Άννη, για πες τώρα, πώς νιώθεις? Να το δούμε λιγάκι, να κάνουμε την ερώτηση, να δούμε πώς είναι, έτσι. Μπλα μπλα μπλα. Πώς είναι? Λένε. Δεν έχουμε λεφτά. Αυτό. Όχι. Τι είναι, αλήθεια, όχι, Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Ισχυρή ακόμα. Δηλαδή? Υπάρχει ως κεντρική σκέψη, υπάρχει στο κέντρο, αλλά ακόμα δεν μπορώ να δω, βλέπω δηλαδή, στην περιφερειά της άλλες σκέψεις, αλλά αυτό παραμένει το κεντρικό θέμα. Για ρωτώ αυτή τη σκέψη. Υπάρχει κάτι που θέλει από σένα, ναι.
Τη σκέψη. Κάνω τη συζήτηση με τη σκέψη. Ναι. Τι θέλει. Να σταματήσω να βασίζομαι τόσο σε αυτήν. Η ίδια σκέψη. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ενδιαφέρουσα πράγματα είπα αυτή η σκέψη. Για ναι. Τελευταία αλήθεια. Όχι. Έκανα αυτή τη σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά. Τι έκανα. Πώς είναι. Με πιέζει. Τι πια. Η σκέψη. Και αν δεν την έχεις. Κενό. Δεν έχετε λεφτά. Αλήθεια, δεν έχετε λεφτά. Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά. Τι να έκανα. Πώς είναι. Συνεχίζει και μου είναι δύσκολη. Μπορεί να δεχτείς ότι έχεις την ανάγκη να βασίζεσαι πάνω σε αυτή τη σκέψη. Ναι. Μπορεί να την αφήσεις αυτή την ανάγκη. Ναι. Θες να την αφήσεις. Θέλω. Πότε. Τώρα. Μάλιστα. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάνε αυτή τη σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά. Έκανα. Πώς είναι. Έχει μικρύνει λίγο, αλλά εξακολουθεί και έχει μια δύναμη. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι, δεν έχουμε λεφτά. Όταν δεν την έχω, απλά δεν την έχω. Και πώς είναι η ζωή σου. Κολλήνεται. Δεν βλέπω καμιά διαφορά ιδιαίτερη. Δεν μπορεί να ζητήσει λεφτά ή κούκλα πιο εύκολα. Κούκλα ναι, για λεφτά όχι. Πιο εύκολα δεν μπορώ να ζητήσω. Θέλει λεφτά ή κούκλα εσύ, στα 2,5. Κούκλα. Ωραία, κούκλα πιο εύκολα τη ζητά. Ναι, καλά κούκλα ζητάω. Ναι, για να δούμε. Παρόλο την ανάγκη να βασίζουμε στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Παρόλο την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά, θα τραγουδήσουμε όμως. Όχι, άστο τώρα, γιατί είμαι για λίγο έτσι. Θα δούμε μετά. Εγώ το δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Διαλέγω να την αφήσω αυτή τη σκέψη. Και διαλέγω να την αφήσω αυτή τη σκέψη. Για την ανάγκη αυτή. Και την ανάγκη να βασίζομαι επάνω της. Και εγώ έχω την ανάγκη να βασίζομαι πάνω σε αυτή τη σκέψη. Και εγώ έχω αυτή την ανάγκη να βασίζομαι πάνω σε αυτή τη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Και εγώ έχω την ανάγκη να βασίζομαι πάνω στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Την ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Έχω αυτή την ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν βολεύει αυτή η σκέψη και μπορεί να βασίζομαι σε αυτή τη σκέψη. Με βολεύει αυτή η σκέψη και βολεύει να βασίζομαι σε αυτή τη σκέψη. Να βασίζομαι σημαίνει βάζω τη βάση μου εκεί πέρα. Να βασίζομαι σημαίνει βάζω τη βάση μου εκεί πέρα. Να βασίζομαι στη σκέψη δεν έχουμε λεφτά δεν μου φαίνεται και πολύ έξυπνο. Να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά δεν μου φαίνεται και πολύ έξυπνο. Δεν φαίνεται και πολύ αλήθεια. Γιατί δεν είναι και πολύ αλήθεια. Δεν μου φαίνεται και πολύ αλήθεια, δεν έχουμε λεφτά. Δεν μου φαίνεται και πολύ αλήθεια η σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Αλλά εγώ έχω αυτή την ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Αλλά εγώ έχω αυτή την ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Η ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Η ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Έχω αυτή την ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Έχω αυτή την ανάγκη να βασίζομαι στη σκέψη ότι δεν έχουμε λεφτά. Για λίγο.
Για την κούκλα μου έχουμε λεφτά. Ενδιαφέρουσα σκέψη. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Αυτό είναι απλό. Για κάνε αυτή τη σκέψη. Την έκανα. Πώς είναι, σε επηρεάζει? Σε ψήνει να μην ζητήσει την κούκλα σου, να μην ζητήσει μια κούκλα, σε ψήνει? Τι σκέψη, έχει δύναμη πάνω σου? Όχι, την κούκλα θα τη ζητήσω, μια χαρά. Αυτό. Και άμα δεν την έχει αυτή τη σκέψη, τη ζητάς πάλι την κούκλα? Ναι. Και εύκολα ή το ίδιο? Χωρίς σκέψη. Πού είναι πιο εύκολα, με τη σκέψη ή χωρίς τη σκέψη να ζητήσει την κούκλα σου? Α, έχει αρχίσει να μην έχει μεγάλη διαφορά. Ωραία. Απλά χωρίς τη σκέψη είμαι λίγο πιο ανάλογα. Ωραία. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για κάνε την αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Και εσύ θέλεις μια κούκλα. Πώς είναι. Σε επηρεάζει να τη ζητήσεις? Όχι. Και άμα δεν την έχεις? Μα δεν την έχω, εντάξει. Τι είναι το εντάξει? Όταν δεν την έχω, δεν υπάρχει αυτή η σκέψη. Αλλά δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για κάνετε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Όχι, δα. Τι? Μην το χειρά. Φαίνεται πολύ ψεύτικη. Άπρα. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη? Άμα δεν την έχω... Υπάρχει ένα κενό. Τι είναι στην υπέρχανα κενό? Και τώρα τι κάνουμε? Τι συνέστημα αυτό? Όταν δεν υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Προχωράμε. Και τι είναι το κακό σε αυτό? Τι? Και πού είναι το κακό σε αυτό? Υπάρχει ένας φόβος για αυτό το προχώρημα. Τι φόβος? Εντάξει. Ο φόβος του αγνώστου. Παρόλο που μέσα στο φόβο το άγνωστο. Παρόλο το, αυτό το φόβο που ένιωθα μέχρι τώρα για το άγνωστο. Πώς είναι χωρίς τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Πώς είναι χωρίς τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Που δεν το έχω ζήσει ποτέ. Που δεν το έχω ζήσει ποτέ. Μονίμως είχα αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Μονίμως είχα αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Τουλάχιστον από τα 2,5 και μετά. Τουλάχιστον από τα 2,5 και μετά. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Να την αφήσω αυτή τη σκέψη. Και λέω να την αφήσω αυτή τη σκέψη. Αυτό το φόβο του αγνώστου. Αυτό το φόβο του αγνώστου. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Να δω πώς είναι καλύτερα έτσι. Φοβάμαι το άγνωστο. Φοβάμαι από το άγνωστο. Γιατί ανοίγεται μεγάλα περιθώρια σε μένα και εγώ με φοβίζει αυτό. Πια ανοίγονται μεγάλα περιθώρια σε μένα και με φοβίζουν αυτά τα περιθώρια. Με φοβίζει το άγνωστο. Με φοβίζει το άγνωστο. Δεν μπορώ να βλέπω τόσες πολλές πιθανότητες. Δεν μπορώ να βλέπω τόσες πολλές πιθανότητες. Ανησυχώ, γιατί πολλές πιθανότητες δίνουν και πολλές κινδύνους. Ανησυχώ, γιατί πολλές πιθανότητες δίνουν και πολλούς κινδύνους. Και εγώ εδώ πέρα μπορώ να με βολεύει κιόλας, παιδιά. Και εγώ εδώ πέρα μπορώ να με βολεύει κιόλας, παιδιά. Ωραία αυτή η σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Μια χαρά σκέψη. Είναι ωραία αυτή η σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Κάπως θα υπονομεύσω κάποια καριέρα στο μέλλον. Κάπως θα υπονομεύσω κάποια καριέρα στο μέλλον. Αλλά δεν πειράζει, με βολεύει κάπου. Αλλά δεν πειράζει, με βολεύει κάπως. Δεν έχουμε λεφτά. Είναι μια σκέψη που έχει κάτι το πολιτικό. Το δεν έχουμε λεφτά είναι μια σχέση που έχει κάτι το πολιτικό. Άγνωστο εγώ. Φοβάμαι το άγνωστο. Φοβάμαι το άγνωστο. Ο φόβος του αγνώστου. Ο φόβος του αγνώστου. Φοβάμαι το άγνωστο. Φοβάμαι το άγνωστο. Φοβάμαι το άγνωστο. Φοβάμαι το άγνωστο. Φόβος του αγνώστου. Ο φόβος του αγνώστου. Δεν έχουμε λεφτά, ο φόβος του αγνώστου. Δεν έχουμε λεφτά. Ο φόβος του αγνώστου χωρίς τη σκέψη δεν έχουμε λεφτά.
το αγνώστη. Ο φόβος του αγνώστου χωρίς τη σκέψη δεν έχουμε λεφτά. Τα μάτια τα ανοίγουμε κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, κύκλο τα μάτια, ανάποδο κύκλο τα μάτια, τραγουδάμε μαζί. 40 παλικάρια από τη λίμνη. 1, 2, 3, 4. Από τη λιμάδια. Και... καλά, τώρα φοβάσαι το άγνωστο. Ακόμα ναι. Το ίδιο. Όχι. Α, δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι. Υπάρχει ένα υπόλοιπο, ένα σφίξιμο στομάχι. Μπα. Για αφισβήτητε την αυτή τη σκέψη, την αλήθεια, να δούμε. Υπάρχει τίποτα, μα την αφισβητείς. Δεν έχουμε λεφτά. Η σκέψη με ρωτάει. Σε ρωτάει. Να το πω. Αφού δεν με θες, γιατί με κρατάς. Μπορεί να δεχτεί ότι φοβάται ότι δεν θέλεις. Ναι. Μπορεί να τον αφήσει αυτό το φόβο. Ναι. Θέλει να τον αφήσει. Ναι. Πότε θέλει να τον αφήσει. Τώρα. Μάλιστα. Μπορεί να δεχτεί ότι έχει την ανάγκη να την κρατάς. Ναι. Μπορεί να την αφήσει αυτή την ανάγκη. Ναι. Θέλει να την αφήσει. Θέλει. Πότε. Τώρα. Ωραία. Τώρα έχει να μας πει τίποτα. Μου λέει ότι δεν είναι μια δικιά μου σκέψη. Που είναι κοντά στην πραγματικότητα, νομίζω, ε. Ναι, βέβαια. Το να είναι ένα σκέψη ενός δυομισάχρονου δεν έχουμε λεφτά, πολύ τραβηγμένο από τα μαλλιά είναι. Ναι. Κατάλαβες πώς πάει. Δεν έχετε λεφτά, ναι. Αλήθεια. Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη. Την έκανα. Πώς είναι. Με θολώνει ακόμα λίγο. Λίγο, αλλά υπάρχει κάποια διαφορά που μπορείς αφήνει να δεις. Αυτό που με αφήνει να δω είναι ότι δεν είναι μια δικιά μου, δεν είναι μια, καθόλου μια δικιά μου σκέψη. Ναι. Είναι μια σκέψη του πατέρα μου. Και αναρωτιέμαι πόσο πολύ τον βόλευε αυτή η σκέψη. Και γιατί την κράταγε τόσο πολύ αυτή τη σκέψη. Τέλος πάντων, αυτό είναι όμως κάτι που είναι σκέψη. Παρόλη την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα να κρατάω εγώ τη σκέψη του πατέρα μου. Παρόλη την ανάγκη που ένιωθα μέχρι τώρα να κρατάω εγώ τη σκέψη του πατέρα μου. Με λεφτά. Ότι δεν έχουμε λεφτά. Δεν δέχομαι τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον δέχομαι τον εαυτό μου και τον αγαπάω έτσι όπως είναι. Να αφήσω αυτή τη σκέψη. Να αφήσω την ανάγκη. Και λέω να την αφήσω αυτή την ανάγκη να κρατάω ακόμα τη σκέψη του πατέρα μου. Δεν έχουμε λεφτά. Ότι δεν έχουμε λεφτά. Έχω αυτή την ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου ότι δεν έχουμε λεφτά. Και εγώ έχω αυτή την ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου ότι δεν έχουμε λεφτά. Η ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου ότι δεν έχουμε λεφτά. Την ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου ότι δεν έχουμε λεφτά. Απλά για από το μάτι, ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου ότι δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου ότι δεν έχουμε λεφτά. Από το μάτι, ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου ότι δεν έχουμε λεφτά. Η ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Μην έχω αυτή την ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Έχω αυτή την ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Η ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Η ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Η ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Ανάγκη να κρατάω τη σκέψη του πατέρα μου δεν έχουμε λεφτά. Πώς είναι. Υπάρχει το σφίξιμο στα γενετικά ακόμα, πολύ, αλλά μειωμένο. Για να δούμε κάτι. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη. Δεν έχω. Την έκανα. Πώς είναι. Όχι. Τι είναι το όχι.
Έχει, πια είναι μια σκέψη με πολλές πολλές άλλες γύρω της που υπάρχουν. Και άμα δεν την έχει καν αυτή τη σκέψη. Αρχίζουν και παρουσιάζονται δεκάδες ενδεχόμενα. Άλλα, άλλα, άλλα. Πώς είναι καλύτερα να ζήσεις μια ζωή με δεκάδες ενδεχόμενα? Ναι, με δεκάδες πιθανότητες εννοείται. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Δεν έκανα αυτή τη σκέψη, δεν έχω λεφτά. Την έκανα. Σε εμποδίζει να ζητήσει την κούκλα σου? Όχι. Πώς νιώθεις με τη σκέψη? Για την κούκλα μου. Θα πάρω εγώ πολύ πολύ, μπορώ να πάρω και μια από τις αδελφές μου. Θα δούμε τι θα κάνω. Θα βολευτώ κάπως. Δεν αγχώνομαι. Και άμα δεν την έχεις τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Εντάξει. Καλά. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για κάνει αυτή τη σκέψη τώρα, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Όταν μου είπες να τη βγάλω, προέκυψε ένας παράξενος αντίλογος. Τι είναι αυτός? Εγώ έχω λεφτά. Ναι, είναι άλλη σκέψη το εγώ έχω λεφτά. Το δεν άλλο, έχω λεφτά είναι άλλη σκέψη. Το έχω εγώ λεφτά είναι άλλη σκέψη. Καλά, δεν διαφορετική σκέψη. Εμένα με ενδιαφέρει σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Ναι, ναι, επανέφερε με στην... στον ίσιο δρόμο. Εντάξει. Είναι εγώ έχω λεφτά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε λεφτά. Όχι, δεν την πιστεύω. Για κάνε την αυτή σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Είναι μικρή. Και άμα δεν την έχεις? Και ασήμαντη. Α, και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Όλα είναι πιο όμαλα. Δεν έχεις κανένα λόγο να κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρ, παιδάκι μου. Όχι. Δεν έχετε λεφτά. Αλήθεια? Όχι. Για κάτι να αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Μου φαίνεται μακρινή. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι? Καλά. Σε συμφέρει να κατάς μια τέτοια σκέψη και να είναι και υπέρ σου κιόλας? Όχι. Α. Δεν έχετε λεφτά. Αλήθεια? Όχι. Α, αυτή τη σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Μου φαίνεται μακρινή και μάλιστα μου φαίνεται ότι είναι κάτι που άκουσα. Ούτε καν δικιά σου σκέψη. Όχι, δικιά μου δεν είναι. Πώς είναι καλύτερα έτσι? Εννοείται. Και άμα δεν την έχεις, πώς είναι? Νιώθω περισσότερη όρεξη. Γιατί? Για δουλειά. Τι δουλειά? Δουλειά στο αντικείμενό μου. Πού είναι? Να τραγουδήσω, να παίξω και να σκηνοθετήσω. Για να δούμε, δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για κάνε την αυτή τη σκέψη. Δεν έχω λεφτά. Τι να έκανα. Πώς είναι? Άνετα. Τι είναι το άνετα? Συνυπάρχει και υπάρχουν δίπλα τις δεκάδες άλλες σκέψεις, οι οποίες κάποιες από αυτές είναι πιο ισχυρές από αυτήν και... ναι. Ωραία. Και αν δεν την έχεις αυτή τη σκέψη? Αν δεν την έχω... αρχίζω και σκέφτομαι διάφορα πράγματα που μπορώ να κάνω
Για να βρω λεφτά από τη δουλειά μου. Δεν έχετε λεφτά, Λίδια. Όχι. Για να κάνετε αυτή τη σκέψη, να δούμε. Την έκανα. Πώς είναι. Έλα, μωρέ, σιγά. Τι είναι το σιγά. Ψέματα. Έχει δύναμη πάνω σου. Όχι. Και άμα δεν την έχεις καν. Υπάρχει μια μικρή αγωνία. Ναι, γιατί. Για το αν θα γίνω διάσημη ειδός. Α, χάλα. Δεν καταφέ. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Ξέρεις, τώρα που φεύγει αυτή η σκέψη, ναι. Προκύπτουν άλλα πράγματα. Α, θα δούμε τα άλλα πράγματα. Αλλά δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Τι κάνετε αυτή τη σκέψη. Και τότε πώς ζούμε, αφού δεν έχουμε. Για κάνετε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Πάντως, πρώτη φορά ακούω τύπους με πέντε σπίτια, αλλά δεν έχουν λεφτά. Και μια κτηματική περιουσία περίπου, ας πούμε, στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε, δεν έχουν λεφτά. Ωραίοι τύποι αυτοί, να τους γνωρίσουμε. Για πέμπω παρακάτω. Για κάνετε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι. Έχει πλάκα. Δηλαδή. Μου φαίνεται πολύ γελία πια. Και άμα δεν την έχεις καν. Εντάξει, είναι φανερό ότι μία σκέψη του πατέρα μου. Καθαρά μου, είναι πολύ ξεκάθαρο πια αυτό. Και όταν δεν την έχω... Λέω εντάξει. Είναι εντάξει. Πολύ θα ήθελα να στέσει μου. Τέλος πάντων, λέω ότι... Μια χαρά όλα. Δεν έχω... Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάτι να την σκέψεις πάλι. Την έκανα. Πώς είναι. Μια χαρά. Και έχει δύναμη επάνω σου. Όχι. Σε εμποδίζει να δεις τα πράγματα. Όχι. Ωραία. Και άμα δεν την έχεις. Άμα δεν την έχω, είναι το ίδιο χωρίς να την έχω. Πώς είναι τα πράγματα. Πολύ πιο βατά. Πολύ πιο βατά. Ναι. Φτάσαμε να είμαστε. Πιάσε. Και από εκεί που ήταν η καταστροφή του κόσμου γίνανε πολύ πιο βατά. Ναι. Βλέπεις καλό να κρατάς αυτή τη σκέψη και να είναι υπέρ σου. Όχι. Ωραία. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάνετε αυτή τη σκέψη. Δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι. Δεν είναι. Τι εννοείς δεν είναι. Είναι πολύ μακρινή πια. Α, έχει δύναμη πάνω σου. Όχι. Και άμα δεν την έχεις πώς είναι. Είμαι μια χαρά. Και με αυτήν, απλά είναι μια σκέψη μέσα σε όλες τις άλλες και χωρίς αυτήν. Για να δούμε, δεν έχετε λεφτά, αλήθεια. Όχι. Για κάτι να αυτή τη σκέψη, δεν έχω λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι. Κάτι λίγο με τσιμπάει και είναι στα γενετικά και καταλαβαίνω ότι εκεί είναι ένα υπόλοιπο από τον πατέρα μου. Ναι, αλλά πού είναι αυτή η σκέψη, κοντινή, μακρινή. Όχι, είναι πολύ μακρινή πια. Άρα, γιατί έχει γίνει τόσο πολύ μακρινή πια αυτή η σκέψη, ρώτατε. Τη ρώτησα. Γιατί σου είπα. Γιατί την αφήνω να φύγει. Γιατί την αφήνεις να φύγει, κατάλαβα καλά. Ναι. Ωραία. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι. Και μου είπε και κάτι άλλο. Τι σου είπε. Το ότι είναι μια σκέψη του πατέρα μου δεν σημαίνει ότι είναι ο πατέρας μου.
Τι ακούς σήμερα, Κωστάκη? Ξύπνησες απότομα. Ξύπνησα απότομα. Ενδιαφέρουσα σκέψη, δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά ο άλλος λέει από σεβασμό στον πατέρα μου αυτό και εκείνο. Αλλά τώρα, όταν σου λέει άλλος ότι μια σκέψη του πατέρα, για, ότι, του πατέρα μου δεν είναι ο πατέρας μου, σημαίνει ότι είναι μια σκέψη σκέτη. Ναι, ότι είναι. Αλλάζει τις σχέσεις με τη σκέψη, αφού δεν είναι ο πατέρας του. Ναι, αφού... βέβαια. Κατάλαβες τι γίνεται? Και ο πατέρας μου τη Δευτέρα θα κλείσει 6 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή. Για να δούμε. Δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη τώρα, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Φεύγει. Όλο και πιο πολύ δυσκολεύομαι να τη φέρω, να την... Και άμα δεν την έχεις καθόλου? Υπάρχουν δεκάδες ενδεχόμενα. Δεν έχεις κανένα λόγο κατά σε αυτή τη σκέψη ακόμα και να είναι υπέρυξη? Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, κανένα. Α, δεν έχετε λεφτά, αλήθεια? Όχι. Για κάντε αυτή τη σκέψη, δεν έχουμε λεφτά. Την έκανα. Πώς είναι? Άνετη. Τι είναι το άνετη? Είναι μία σκέψη. Και άμα δεν την έχεις αυτή τη σκέψη, πώς είναι? Θα μπορούσε να είναι μία σκέψη ενός γείτονα. Θα μπορούσε να είναι μία σκέψη ενός αγνώστου που περνάω και απλά την ακούω στον δρόμο. Ακούω δύο άγνους και συζητάνε και λένε δεν έχουμε λεφτά. Εντάξει. Και άμα δεν την έχεις καθόλου, πώς είναι? Εντάξει. Πώς τη βλέπεις αυτή τη τώρα? Ότι υπάρχουν τελείως μπορώ με διαφορετικούς τρόπους να αποκτήσω την κούκλα μου. Και τη ζωή σου την τωρινή? Πολύ πιο εύκολο. Τι είναι το πολύ πιο εύκολο, παρακαλώ? Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσα τώρα αυτές τις μέρες να πω στα αφεντικά μου που δουλεύω πρωί ότι θα ήθελα να δουλέψω κάποιες ώρες παραπάνω και θέλω να εξοικονομήσω κάποια χρήματα. Και μπορώ, ας πούμε, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή να πω σε αυτούς που δουλεύω απόγευμα ότι εγώ θα φύγω στις 20, 23 θα είναι η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνω 2-3 μέρες. 23 Μαΐου. 23 Μαΐου. 23 Απριλίου. Πλησιάζουμε. Πλησιάζουμε. Εβδομάδα. Έχω ακόμα. Θα δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να το πω ακόμα. Θα δούμε. Δεν με νοιάζει αυτό. Πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς βλέπεις την καριέρα σου τώρα, αν άλλαξε κάτι, αν ευκόλυνε, αν... Δηλαδή τόση ώρα που λέμε μπλα μπλα μπλα, καλά τα λέμε. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τα βλέπω πιο χαλαρά. Και αυτό το θεωρώ θετικό. Γιατί όταν κάτι το βλέπεις πιο χαλαρά, μπορείς να δεις πολύ περισσότερες πλευρές από αυτά, όταν προσπαθείς, ξέρεις, κάτι να... Εντάξει, και αυτό είναι γύρω. Κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις? Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που το κάναμε αυτό σήμερα. Ήταν πολύ ωραίο δώρο γενεθλίων. Σήμερα γιορτάζεις γενέθλια? Ναι, σήμερα γίνομαι 36 χρονών γαϊδούρη πια. Γαϊδουράκι μου. Γκάιντερος, γκάιντερος. Το γαϊδούρι. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο που θα πεις τώρα? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Περαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Αν και να με συμφέρει να σε αρρώστησε, το λοιπόν. Καλά πει αυτό. Οκ. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια. Ευχαριστώ. Γεια.